Καλησπέρα στα φιλαράκια μου. Καλησπέρα στους φίλους του καναλιού και στους νέους φίλους του καναλιού που θα γίνουν μετά από αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για πολλαπλούς λόγους. Τους οποίους θα σας πω όλους ποιοι είναι αυτοί, έναν προς έναν και γιατί είμαι χαρούμενος γενικά. Σήμερα, όπως είδατε, το επεισόδιο είναι ένα αφιέρωμα σε αυτό εδώ το θρυλικό μηχάνημα, το Amstrad CPC 6128. Πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω τώρα. Δεν θα είναι τεράστιο το αφιέρωμα. Είμαι χαρούμενος γιατί, πέραν ότι απόκτησα αυτό εδώ, που θα σας πω από πού βγήκε έτσι αυτή η φλόγα, αυτή η νοσταλγία και η ανάμνηση και η πόρωση να αποκτήσω ξανά έναν, να πρωτοαποκτήσω έναν CPC 6128, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αρχή, γιατί στο σημερινό επεισόδιο, όπως έχετε δει ήδη από τον τίτλο, καλεσμένος είναι στο αφιέρωμα το σημερινό ο κύριος Αντώνης Λεκόπουλος, ο οποίος είναι ένας θρυλικός δημοσιογράφος, συντάκτης στα 80s, στα 90s, στα 2000s κτλ. Το κύριο Λεκόπουλο τον γνωρίζετε περισσότεροι που θα δείτε αυτό προφανώς στο επεισόδιο, που είστε και κάποιας ηλικίας 38, 40 έως 50, υποθέτω. Συγχωρέστε με αν κάποιος είχε CPC πιο νέος και τα λοιπά, δηλαδή στη δικιά μου ηλικία. Ο κύριος Λεκόπουλος λοιπόν έγραφε στο επίσης θεσπέσιο και πολύ γνωστό περιοδικό το Pixel, και όπως θα πούμε και συνέχεια ήταν και δημοσιογράφος μετά και στην Nintendo, ήταν και στο περιοδικό το Μωτό, που εγώ εκεί πιο πολύ τον έζησα, και μου έκανε λοιπόν την τιμή να φτιάξει ένα ειδικό αφιέρωμα για το σημερινό επεισόδιο μόνος του, στο δικό του χώρο, και μετά να έχουμε και μια βιντεοκλήση μέσω Zoom, που του κάνω μια μίνι συνέντευξη σχετικά με αυτό το θρυλικό μηχάνημα. Κανονικά ο κύριος Λεκόπουλος ήταν να είναι εδώ σήμερα, στο σπίτι μου, στο χώρο μου, μεγάλη τιμή, αλλά ο COVID, ο οποίος αυτή η καραντίνα έχει κουράσει και συνεχίζει και τρενάρει, δεν ήταν εφικτό. Οπότε τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μπόρεσε και έκανε αυτό το επεισόδιο, αυτό το αφιέρωμα πραγματικότητα, με τη μεγάλη του τιμή να έρθει εδώ, σε μένα δηλαδή, μέσα σε αυτό το επεισόδιο, αυτό το αφιέρωμα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Amstrad CPC 6128. Πώς λοιπόν εγώ, παιδιά, πήρα αυτό το μηχάνημα. Αυτό το μηχάνημα, όσοι θυμάστε, τον Οκτώβρη έκανα ένα room tour, το πρώτο κιόλας, στον Φώτη, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της ιδέας της μεγάλης ομάδας, του forum, του site και των εκθέσεων RetroComputer.gr. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, έχετε ήδη δει, πιστεύω, αυτό το επικό room tour που ο Φώτης έχει ίσως και τη μεγαλύτερη συλλογή στην Ελλάδα σε home micros. Όταν λέμε, παιδιά, home micros, εννοούμε τα computer στα 80s και λίγο στις αρχές των 90s ή και στα τέλη των 70s, προφανώς. Home micro computers, τελείως διαφορετική έκφραση από ό,τι ξέρουμε εμείς πλέον και λέμε από τα μέσα μετά των 90s, τα PC κτλ. Η έννοια λοιπόν, home micro ήταν από τότε, και ο Φώτης είχε τη μεγαλύτερη... Έχει μια πολύ φοβερή συλλογή, τώρα πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα, που έχει όλη αυτή την ιστορία, έχει όλα αυτά τα μηχανήματα. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το room tour, είδα αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν, πώς ξεκινάνε τώρα οι αναμνήσεις, παιδιά. Τώρα θα σας κάνω έτσι background τις δικές μου τις αναμνήσεις, μετά θα πούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, μετά θα σας δείξω κάποια πράγματα εδώ που έχω, και κάποια από αυτά είναι donate στο κανάλι από φίλους του καναλιού, και γι' αυτό είμαι ακόμα πάρα πολύ χαρούμενος για το σημερινό επεισόδιο, γιατί είναι γενικευμένη η πόρωση, ας πούμε, που με διακατέχει. Οπότε για να μην πολυλογώ, γιατί το βλέπετε τώρα ότι πολυλογώ και είμαι χαρούμενος, θα πιούμε και λίγο monster, γιατί το επεισόδιο γίνεται overnight για να προλάβω να το ρασάρω και να το φτιάξω. Εκεί λοιπόν, παιδιά, στο Φώτη, στο απόσπασμα κάπου στο 13ο λεπτό, αν θυμάμαι καλά, 15ο, είδα τον Amstrad. Εγώ λοιπόν αυτόν τον Amstrad τον είχα ζήσει όχι σαν χρήστης του. Τον έχω σαν εμπειρία και σαν ανάμνηση από τον θείο μου τον Μάνο, όπου θυμάμαι την πρώτη φορά που τον απέκτησε τότε ο θείος μου. Δεν τον έχω πολύ εντρυφεί σε αυτές τις ερωτήσεις να μου πει ακριβώς πώς και πότε. Αλλά θυμάμαι λοιπόν ότι η πρώτη μου επαφή είναι το 1988, παιδί πρώτης δημοτικού, 6 χρονών. Θυμάμαι ο θείος μου να έχει αυτό στο σπίτι του. Πήγαινα εγώ τότε να δω τον πρώτο του γιο, τον Αργύρη. Τον δεύτερο γιο τον έχετε γνωρίσει
στο επεισόδιο πρώτης πρώτου 2021 που ήταν ο Πάνος, συνέντευξη στον Πάνο, η αναμνήση του Πάνου που είδατε και πολύ αγαπήσατε αυτό το επεισόδιο. Εκεί λοιπόν πήγαινα να δω τον Αργύρι να παίξουμε, αλλά μέσα μου ήθελα να πηγαίνω για να βλέπω και αυτό το φανταστικό μηχάνημα. Από τότε εγώ 6 χρονών και μια άλλη εποχή, παιδιά, δεν είναι τα πράγματα όπως τώρα που πάει ένα μικρό παιδί, βλέπει ένα PC και δεν τρέχει κάτι, δεν του δίνει και καν σημασία, ασχολείται με ένα κινητό, με tablet για να παίξει κάτι. Τότε λοιπόν με είχε πιάσει μια πόρωση βλέποντας κάτι τέτοιο, το οποίο στο σπίτι μου ο πατέρας μου δεν ήταν τόσο της τεχνολογίας, δεν ασχολιόταν, εγώ ήμουν μοναχοπέδι, δεν είχα μεγαλύτερο αδερφό να ζήσω κάτι τέτοιο, και μου άρεσε τρομερά αυτό που έβλεπα, η οθόνη αυτή, η ίδια, παιδιά, το πράσινο μαύρο monitor, αυτό εδώ το πληκτρολόγιο με το πολύ όμορφο layout για εκείνη την εποχή, το σοβαρό, το στιβαρό, το ύφος του keyboard, και εκεί έπαιξα το πρώτο μου video game, το οποίο ήταν το παιχνίδι το Harrier, και από όσο έχω ψάξει κιόλας, το Harrier Assault, αν θυμάμαι καλά, είναι και το πρώτο παιχνίδι του Amstrad, το 1984. Εγώ λοιπόν αυτό το παιχνίδι το έπαιξα το 1988, όσο προσπάθουσα να παίζω, ήταν ένα Harrier. Τα Harrier, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αεροπλάνα του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο έχει κάθετη απογείωση, και γυρίζουν δηλαδή τα τζέτ, οι τουρμπίνες, και μπορεί να απογειωθεί τα αεροπλανοφόρα κατευθείαν από οπουδήποτε, γενικά δεν χρειάζεται διάδρομο απογείωσης. Και αυτό το παιχνίδι λοιπόν είχε να κάνει με τα Harrier και προσπαθούσα με το joystick και με το keyboard που είχε ο θείος μου να περάσεις κάποια levels, να βομβαρδίζεις στόχους με βόμβες αέρος, να ρίχνεις και σε αεροπλάνα με πυράβλους αέρος κτλ. Και ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία. Θυμάμαι να έχει και ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο είναι πολύ ιστορικό παιχνίδι, και να σου πω την αλήθεια, θέλω να το πάρω αυτό σε SIB, σε Complete κάποια στιγμή από το eBay. Είναι το Barbarian. Το Barbarian πιστεύω οι περισσότεροι το ξέρετε, αν όχι από τον Amstrad, ίσως από κάποιο άλλο μηχάνημα, ZX Spectrum κτλ. Τώρα τι γίνεται. Παίζοντας αυτά τα παιχνιδάκια, είχα μια πρώτη επαφή. Δηλαδή τα πρώτα μου video games ήταν εκεί. Και η πρώτη μου επαφή και με computer. Γιατί για να τρέξει τότε αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν όπως τώρα. Τότε υπήρχαν εντολές, βασισμένες δηλαδή, ήταν το DOS, ήταν η K-Basic, ήταν όλα αυτά μέσα ένα συνοθήλεμα. Οπότε θυμάμαι να μου έχει μάθει ο θείος μου ότι για να τρέξεις, μου λέει, αυτό το παιχνίδι, Νίκο, πρέπει πρώτα να βάλεις τη δισκέτα από τη σωστή μεριά, γιατί η δισκέτα είχε δύο μεριές, είναι upside down, και αν θυμάμαι καλά, συνολική μνήμη είναι 128 kilobyte, αλλά δεν το λέω και με 100% σιγουριά, τώρα μου ξεφεύγουν τα νούμερα, γιατί εδώ μέσα είναι ένα καζάνι από αριθμούς και στοιχεία αυτή τη στιγμή για το βίντεο που θέλω να πω. Οπότε μου έλεγε, θα βάλεις τη μεριά που γράφει Harrier, θα το βάλεις μέσα και θα γράψεις, μου λέει, γάτα. Του λέω, τι γάτα ρε θείε. Μου λέει, δεν κάνεις αγγλικά. Του λέω, κάνω. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ξεκινήσει τα αγγλικά. Με είχε βάλει η μάνα μου να πούμε, η Βάναυση, από πρώτο δημοτικό. Ακόμα δεν ήξερα να μιλάω και να γράφω ελληνικά. Με είχε μάθει να ξεκινήσω και αγγλικά. Πρώτη προκατακτική. Στο θρηλυκό φροντιστήριο στη ΒΕΙΚΟΥ, στον κύριο Γιώτη. Τέλος πάντων, τι λέμε τώρα. Οπότε μου λέει, θα γράψεις γάτα. Κοίταγα εγώ, δεν υπήρχε στα ελληνικά να γράψω γάτα. Ναι, μου λέει, Νικολάκη, στα αγγλικά. Πώς είναι η γάτα στα αγγλικά? Κάτθιε, κάτι γράψε. Έγραφα εγώ γάτα λοιπόν. Αργότερα έμαθα βέβαια, τι αργότερα, πρόσφατα, ότι το cat εκεί τότε σημαίνει catalog. Οπότε σου έδειχνε τα περιεχόμενα της δισκέτας. Όταν λοιπόν πάταγες cat, σου έδειχνε μετά τι υπήρχε και μπορούσες να τρέξεις τα αρχεία τα οποία ήταν σε κατάληξη.bas. Οπότε μετά μου έλεγε ό,τι παιχνίδι ήθελες να δεις από μέσα, πάταγες run, αποσιοποιητικά, και το όνομα του αρχείου και το return. Το return δηλαδή το Enter, πρακτικά τώρα. Και ξαφνικά έμπαινε στο μαγικό κόσμο του παιχνιδιού. Οπότε είχε και λίγο αυτό το αστείο, το fun για ένα μικρό παιδάκι, αυτή η εξερεύνηση να γράψει έστω κάποιες πολύ πολύ βασικές εντολές. Εμένα, παιδιά, ήταν στο μυαλό μου σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Με λίγα λόγια, λοιπόν, ήμουνα πολύ χαρούμενος και θυμάμαι να σπαμάρω τους γονείς μου, να τους λέω κάθε Κυριακή: πάμε στο θείο το Μάνο, θέλω να παίξω στον Amstrad. Αυτό γινόταν όταν ήταν εφικτό. Τότε εξάλλου οι οικογένειες, οι δεσμοί ήταν πολύ διαφορετικοί. Σχεδόν κάθε Κυριακή με θυμάμαι να είμαι στα ξαδέρφια μου, αυτά στο σπίτι μου. Πλέον δυστυχώς δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει εποχές, έχουμε μεγαλώσει και δεν υπάρχει η ίδια ζεστασιά. Τέλος πάντων, να μην λέω τα δικά μου. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο το μπαμ το έφαγα το 1989, μια χρονιά λοιπόν μετά, Δευτέρα Δημοτικού. Τότε, παιδιά, είχε βγει η ταινιάρα, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες, και μια παιχνιδάρα η οποία ήταν το Batman. Το Batman λοιπόν είναι αυτό εδώ εν τέλει, και εκεί ήταν η μεγάλη μου πόρωση. Όταν έπαιξα αυτό το πρώτο μου platform action παιχνίδι, είχα πορωθεί.
είχα απορροφηθεί. Η μουσική, τα γραφικά, ο χειρισμός για μένα ήταν mind blown. Ήταν απερίγραπτο, ήταν απίστευτο. Θυμάμαι να χάνω τον ύπνο μου Δευτέρα Δημοτικού παιδί που αυτό δεν ήταν ωραίο, ήταν κακό πράγμα αυτό. Όμως τόσο πολύ με είχε εξεπλήξει που να μην σας τα πολυλογώ λοιπόν. Τα χρόνια περάσανε και θυμάμαι μέχρι τουλάχιστον το 1994, μέχρι την αλλαγή του 95 που βγήκαν έτσι τα Windows 95 και τα πρώτα IBM Compatible PCs, που μετά εκεί καθιερώθηκε ο περισσότερο όρος PC που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα. Για όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια ο θείος μου είχε τον Amstrad και εννοείται έβρισκε και συνέχεια και άλλες δισκέτες με παιχνίδια, οπότε εκεί πέρασα όμορφα, έπαιξα αρκετά παιχνίδια όπως το Rainbow Islands, όπως είπαμε το Barbarian, το Operation Wolf, το Cabal. Πολλά παιχνίδια τώρα, μου ξεφεύγει και κάτι και εν τέλει είχα περάσει πάρα πολύ όμορφα με αυτό το μηχάνημα. Τα χρόνια όμως περάσανε, η ανάμνηση έσβησε και όλα αυτά ήρθε να μου τα θυμίσει λοιπόν ο φίλος Φώτης. Να πούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Δυσκολεύτηκα αρκετά 2 μήνες να βρω το μηχάνημα, ήθελα να βρω ένα μηχάνημα σε αρκετά καλή κατάσταση, λειτουργικό σαφώς και εμφανισιακά να είναι όμορφο. Δυσκολεύτηκα, είχα βρει πάρα πολλές διαφορετικές περιπτώσεις που μπορεί να ήταν άψογο έξω, χάλια μέσα, με χαλασμένα drives, με καμένα τσιγάρα στα keyboards, κάποια δεν είχαν τριγύρω ούτε ένα joystick κάτι, ούτε μια δισκέτα να δοκιμάσω να δω τι δουλεύει. Εν τέλει ταλαιπωρήθηκα και βρέθηκε ένας πολύ καλός κύριος, ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης, ο οποίος μου πούλησε αυτό το υπέροχο κομμάτι και να κάνω και μια παρένθεση να πω ότι υπάρχει επιλογή, παιδιά, και για έγχρωμο monitor. Εγώ είχα βρει τέτοιο πακέτο για 50 ευρώ παραπάνω. Το θέμα είναι ότι δεν το επέλεξα, γιατί εγώ είχα κλειδωμένο στο μυαλό μου την νοσταλγία του πράσινου μαύρου monitor που είχε ο θειός μου, οπότε θέλησα να πάω να προχωρήσω στην αγορά ενός τέτοιου πακέτου. Δεν μετανιώνω και φυσικά έχω και στα σχέδια να αγοράσω την έγχρωμη, την οθόνη, την original, ή στη χειρότερη υπάρχουν κάτι καλωδιάκια από το eBay και κάτι τροφοδοτικά που μπορείς να κάνεις στον Amstrad σου να παίξεις σε μια παλιά CRT 14-15 οθόνη και να έχεις ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ο κύριος λοιπόν Γιάννης μου έδωσε, παιδιά, ένα άψογο μηχάνημα το οποίο τον ευχαριστώ θέρμα και εδώ λοιπόν μετά ξεκίνησε η φάση να θέλω να βρω κάποια πραγματάκια. Να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το επεισόδιο προοριζόταν να ήταν στα 5 εορταστικά των Χριστουγέννων, που δυστυχώς δεν έγινε γιατί πολύ απλά δεν είχα βρει τον Amstrad έτσι όπως ήθελα. Τώρα, όταν τον απέκτησα, πριν τον αποκτήσω βασικά, είχα πει ότι αυτό το μηχάνημα θέλω να το πάρω μαζί με μια συγκεκριμένη δισκέτα, με ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Πρακτικά, το πρώτο μου παιχνίδι video game που πορώθηκα, γιατί είχα παίξει 2-3 πιο πριν από αυτό, οπότε άτυπα 2-3 παιχνιδάκια, δεν πειράζει, τα προσπερνάμε, όπως κάνουν και οι Radio Arvilla που πετάνε τα θέματα. Bye 18, bye 5, bye 3. Έτσι λοιπόν, bye και τα 2-3 παιχνίδια που είχα παίξει πιο πριν. Θεωρώ το πρώτο παιχνίδι στη ζωή μου που έπαιξα λοιπόν και πορώθηκα ήταν, παιδιά, αυτό εδώ. Το Batman. Το Batman της Ocean λοιπόν, του 1989. Θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι το έψαχνα, το αναζητούσα, ήθελα να είναι γνήσιο και ένας φίλος του καναλιού, ο Μιχάλης ο Μπατζάκης από τη Μυτιλίνη, μου λέει: Νικόλα, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα διαβάζω, έτσι όπως τα λες, ότι ήταν το πρώτο σου video game, η πρώτη σου ανάμνηση, η πρώτη σου επαφή με τον CPC και αυτά, εγώ, αγορίνα μου, λέει, είναι Χριστούγεννα και στο κάνω δώρο, γιατί ξέρω ότι θα σε κάνω χαρούμενο. Τελεία, θα σε κάνω χαρούμενο. Δεν είχα λόγια, του έλεγα του Μιχάλη να σου δώσω χρήματα κτλ. Τέλος πάντων, θα δεν σας ενδιαφέρουν εσάς, αλλά ο Μιχάλης με όλη την καρδιά μου το έκανε δώρο, είναι κομπλέ και συγκεκριμένα έχει και το αυτοκόλλητο, παιδιά, που γράφει πιξελώσιμο. Το πιξελώσιμο θα πούμε στη συνέχεια τι είναι, με τον άνθρωπο πίσω από αυτό, τον κύριο Λεκόπουλο που ήταν στο περιοδικό Pixel. Και όταν πήρα τον Amstrad και έβαλα, παιδιά, αυτή τη δισκέτα, το έκανα πρόχειρα στο πάτωμα εδώ, ας πούμε, ούτε καν το είχα πάει στο γραφείο μου μέσα, τίποτα. Με το που το έφερα στο σπίτι, λέω στη γυναίκα μου: Αυτό είναι. Κοιτάει η γυναίκα μου, λέει: Τι είναι αυτό το πράγμα που φέρεις πάλι στο σπίτι, ρε Νίκο? Μου λέει: Δεν το έχεις κάνει το σπίτι μου, λέει, μουσείο. Τι είναι αυτό? Της λέω: Δεν θα καταλάβεις ποτέ. Εν τέλει κατάλαβε πόσο σημαντικός ήταν για μένα ο Amstrad και, παιδιά, έβαλα το παιχνίδι αυτό. Είναι συγκεκριμένα τώρα και εδώ, που είναι το μενού πριν ξεκινήσει. Είναι το Batman, τεράστιο ρίγο συγκίνησης. Έπαθα μεγάλο σοκ, τα χρειάστηκα, σχεδόν δάκρυσα, υποθέτω. Να πω την αλήθεια ότι αυτό το παιχνίδι μικρή, εγώ με τον Αργή και τον Παναγιώτη καθόμασταν και οι τρεις μπροστά από τον Άφτα να περάσουμε τα levels. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι με δυσκολία να περνάμε το πρώτο level και χάναμε πάντα στο δεύτερο level, ή αν θυμάμαι καλά, ίσως να έχουμε περάσει μία φορά το δεύτερο level που είναι η οδήγηση του Batmobile και μετά πηγαίναμε στη σπηλιά.
Αλλά αυτό τώρα μπορεί να το μπερδεύω και με τα βίντεο που έχω δει στο YouTube, ποια είναι η συνέχεια στη σπηλιά, δηλαδή που πρέπει να λύσει κάποιον γρίφο. Οπότε ας πούμε ότι μικρή φτάναμε μέχρι το δεύτερο level. Και τώρα κάποια στιγμή έχω πει ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το τραυματίσω. Θα παίξω σε λίγο Batman, έτσι για το fun. Και λοιπόν αυτό το παιχνίδι ήταν δώρο από τον Μιχάλη, τον ευχαριστώ θερμά. Θέλω επίσης να πω ότι έψαχνα και το Instructions Manual. Το Instructions Manual είναι αυτό εδώ που βλέπετε, θα το δούμε καλύτερα σε λίγο. Και επειδή είχα δυσκολευτεί και αυτό να το βρω, ο κύριος ο Γιάννης που μου πούλησε τον Amstrad, μια μέρα μου λέει, Νικόλα μου λέει, αυτό δεν θέλω λεφτά αγόρι μου, λέει, είναι δικό σου, γιατί κατανοώ την αγάπη που δείχνεις για τον Amstrad και αυτό που θέλεις να κάνεις, δώρο από μένα από την καρδιά μου. Και έχω τρελαθεί τώρα, λέω, τι γίνεται, πολλά δώρα με τον Amstrad, όπως και να έχει, εννοείται ότι ήρθε σε καλά χέρια, ευχαριστώ και πάλι κύριε Γιάννη. Το θέμα είναι ότι αυτό παιδιά το manual γράφει τα πάντα, γράφει πώς να, οτιδήποτε για το μηχάνημα, να μάθεις την γλώσσα προγραμματισμού που θα πούμε σε λίγο ποια είναι κτλ. Και θέλω να το διαβάσω. Τώρα θα μου πεις, το 2021 που θυμήθηκες να πάρεις εσύ τον CPC, να κάτσω να διαβάσω 550 σελίδες βιβλίο προγραμματισμού και instructions. Δεν είναι κακό. Δεν θα μου χρησιμεύσει κάτι. Θα μου χρησιμεύσει να έχω μια άποψη και να μάθω εν τέλει πώς γινόταν τα πράγματα τότε. Γιατί εγώ, όπως σας είπα, ήμουνα μικρός παιδιά και τον Amstrad δεν τον είχα δικό μου, οπότε δεν τον έζησα όπως τον έχουν ζήσει κάποιοι άλλοι άνθρωποι που γνωρίζω. Λίγο βέβαια μεγαλύτεροι από μένα ηλικιακά. Γιατί τότε ένας εξάχρονος, δεκάχρονος, πολύ δύσκολο να έχει έναν Amstrad. Σίγουρα θα είχε κάποιος 15χρονος, 17, 18, 20 κτλ. Οπότε εγώ, επειδή το είπα και στην αρχή, δεν γνωρίζω από προγραμματισμό, δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα εδώ. Έχω παίξει μόνο κάποια παιχνιδάκια. Απλά αυτή η μεγάλη αγάπη για αυτό το μηχάνημα που μου ξαναήρθε, με έκανε να το αποκτήσω και να γουστάρω και να μάθω κάποια πράγματα περαιτέρω. Τώρα, τι γίνεται. Ο Amstrad λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα ιστορικά, έτσι να σας πω κάποια πράγματα. Σαφώς οι γνώστες τα γνωρίζετε, εγώ τα λέω για τους φίλους του καναλιού που δεν ξέρουν και θα θέλανε να μάθουν έτσι κάποια πραγματάκια. Δεν το παίζω γνώση στον Amstrad, επιφανειακά έχω διαβάσει με αγάπη κάποια πράγματα και αυτά τώρα θέλω να μεταφέρω. Καταρχήν, αυτό το μοντέλο ήταν η συνέχεια του 664 και λίγο πιο πριν του 464. CPC 464 ήταν ένα μηχάνημα που το 64 υποδηλώνει τα kilobyte RAM που υπήρχαν, και εκείνο είχε, όσοι έχετε δει κάποιες φωτογραφίες τυχαίες στο Edit, θα σας περάσω εγώ τώρα από κάτω μία, ήταν με ένα πληκτρολόγιο που φαίνονταν λίγο πιο gaming, με κόκκινα και πράσινα πληκτρολόγια. Εκεί υπήρχε κασετόφωνο, υπήρχε δηλαδή η κασέτα σαν αποθηκευτικό μέσο. Και στον 664 στη συνέχεια μπήκε ξεχωριστό drive disk των 3 ιντσών με τη δισκέτα. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν βγήκε ένα χρόνο μετά ή λίγους μήνες, 10 μήνες διαφορά αν θυμάμαι καλά από τον 664, και πολλοίς κόσμος που τον είχε πάρει όταν βγήκε αυτό το μηχάνημα εδώ είχε ξενερώσει. Το θυμάμαι γιατί το διάβαζα στα περιοδικά Pixel της εποχής. Ο Amstrad λοιπόν αυτός βγήκε για να χτυπήσει τον ZX Spectrum, συγγνώμη, και τον Commodore 64. Το καλό, το πακέτο που είχε φτιάξει ο ιδρυτής αυτός τώρα, ο Alan Sugar, ήταν ότι έδινε μαζί ενσωματωμένο disk drive, έδινε το monitor και διπλασίασε τη RAM στα 128K kilobytes. Έτσι, τώρα μην φαντάζεστε megabytes, gigabytes που λέμε terabytes, μιλάμε για kilobytes παιδιά, για τους πιο νέους. Αυτό έδωσε σαφώς πολύ μεγαλύτερο αέρα στην άνεση του προγραμματισμού, να τρέξουν καλύτερες εφαρμογές, οπότε ήταν ένα φοβερό μηχάνημα στην κυκλοφορία του το 85 που βγήκε. Ήθελε να χτυπήσει τον ανταγωνισμό. Πιστεύω από την έρευνα που έχω κάνει και που έχω μιλήσει με κάποιους μεγαλύτερους, ο Amstrad κατάφερε στη χώρα μας να πάει πάρα πολύ καλά. Η Mecca των Home Microcomputers ήταν παιδιά τότε στην Αγγλία. Παγκοσμίως θα σας πω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο πούλησε περίπου 3 εκατομμύρια κομμάτια, που δεν ήταν καθόλου κακό για μια εποχή που τα computers δεν ήταν στη ζωή μας όπως είναι τώρα. Μιλάμε παιδιά για τελείως διαφορετικές εποχές. Το μηχάνημα αυτό τα πήγε θεσπέσια, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό μηχάνημα, πολύ εύκολο, πολύ στιβαρό, προβλήματα σχεδόν ανύπαρκτα από ό,τι έχω διαβάσει, και άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στην προτίμηση του κόσμου. Συγκεκριμένα, η τιμή απόκτησής του στην Ελλάδα ήταν 120.000 δραχμές με το πράσινο monitor και σε 160.000 δραχμές με το έγχρωμο monitor. Σε αυτό το μηχάνημα τώρα τι γίνεται.
Είχε το ενσωματωμένο λοιπόν disk drive των 3 ιντσών, που συγκεκριμένα θα δούμε και σε λίγο, αρκετές από τις δισκέτες γράφουν Amsoft, κάποιοι το λένε έτσι. Αυτή είναι θυγατρική της Amstrad και ήταν ουσιαστικά ένα αποθηκευτικό μέσο της ίδιας εταιρείας που έκανε για χρήση, ας πούμε, των δεδομένων. Το μηχάνημα αυτό λοιπόν έχει 2x64 memory banks και η καρδιά του, ο κεντρικός επεξεργαστής που χτυπάει η καρδιά μέσα στο PCB, στη πλακέτα, στη motherboard, είναι ο κλασικός Zilog Z80. Για κάποιους ο Zilog Z80 να είναι αρκετά γνωστός, καθώς ήταν στην καρδιά των περισσότερων συστημάτων εκείνης της εποχής, όπως ταυτόχρονα ήταν και στις πρώτες κονσόλες. Το αγαπημένο μας NES, το Game Boy, το Master System, το Atari κτλ, οτιδήποτε ήταν σχεδόν οχτάμπιτο, πάντα οι εταιρείες είχαν μέσα αυτόν τον επεξεργαστή. Στον ήχο είχε 3 κανάλια και 7 με 8 οκτάβες ηχητικές. Είχε αρκετά ports, είχε αρκετές συνδέσεις, είχε joystick port, έχει RGB out, AV out, έχει έξοδο από πίσω για εκτυπωτή. Και εγώ τόση ώρα δεν σας έχω πει, αν έχετε παρατηρήσει, ακουμπάει πάνω σε κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν το αγόρασα, μου ήρθε βασικά εχθές, γι' αυτό περίμενα να κάνω και το αφιέρωμα, από το φίλο μου τον Δημήτρη. Είναι ένα TV tuner το οποίο σου επέτρεπε, αν είχες το έγχρωμο monitor, γιατί είμαι το πράσινο monitor τώρα, να μπορείς να δεις τηλεόραση στο monitor του Amstrad. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και μου είπε ο Δημήτρης ότι είναι και λίγο σπανιάκι αυτό το add-on και χαίρομαι δηλαδή που το βρήκα. Αλλά τώρα σκέψου σε ένα πρασινό μαύρο monitor τι έγχρωμη, τι τηλεόραση να δεις, θα φαινόταν όλα πολύ περίεργα, θαρώ. Δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε να το κάνουμε δοκιμή, γιατί στην Αθήνα πλέον υπάρχει ψηφιακό σήμα. Όμως το καλοκαίρι που πήγα στο αγαπημένο μου νησί της ΣΚΟ με το Game Gear και το TV Tuner, στην επαρχία ξέρω ότι στα μεγαλύτερα ποσοστά υπάρχει αναλογικό σήμα και μπορεί κάποιος να δει αναλογικά τηλεόραση. Οπότε αν το είχα στην επαρχία και το σύνδεα, σίγουρα αυτό πιστεύω θα μας έδειχνε λίγο τηλεόραση. Από εκεί και πέρα, δεν θέλω να εντρυφήσω παραπάνω στα τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί τα βασικά του ήταν αυτά, ο επεξεργαστής, η μνήμη κτλ. Το μηχάνημα, από όσο έχω ψάξει, δεν χαλάει σχεδόν ποτέ. Αν πάθει κάτι, θα πάθει από σκόνη και θα αρχίζουν ίσως να χαλάσουν τα τσιπάκια της μνήμης κτλ, να κάψει καμιά μνήμη, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ εύκολο να φτιαχτεί οτιδήποτε. Θα δούμε στη συνέχεια ένα συγκεκριμένο προβληματάκι που έχει με το drive belt, δηλαδή τη ζώνη του disk drive, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να συνεχίσω λίγο με το μηχάνημα να πω κάποια πράγματα. Αυτό το μηχάνημα στην Ελλάδα πήγε λοιπόν αρκετά καλά μέχρι περίπου το 1992. Σίγουρα υπήρχε και σε κάποια σπίτια παραπάνω το χρονικά από το 1992. Το είχαν πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή, όπως θα ακούσετε και μετά, με μια έρευνα έχω κάνει ότι υπήρχε, δηλαδή αν υπήρχαν 5 σπίτια που είχαν home microcomputers, πιστεύω ότι τα 3 είχαν αυτόν εδώ. Και οι περισσότεροι κιόλας λόγω οικονομικών συνθήκων είχαν με το πράσινο μαύρο monitor, το οποίο εμένα προσωπικά δεν με χαλάει καθόλου. Σίγουρα το έχω πολύ καλύτερο, αλλά και αυτό έχει τη γλύκα του, είναι όμορφο. Ο Amstrad λοιπόν ήταν ένα μηχάνημα το οποίο είχε πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Βγήκανε νομίζω πάνω από 2.000 παιχνίδια φτιαχτήκανε για αυτό το μηχάνημα. Τα περισσότερα βέβαια ήταν ports και σε άλλα μηχανήματα, έτσι και στον ZX Spectrum και στο Commodore 64 κτλ. Αλλά στον Amstrad έχω διαβάσει επίσης ότι παίζανε όλα λίγο καλύτερα. Είχε λίγο καλύτερα γραφικά, είχε λίγο καλύτερο ήχο και ήταν επίσης και πολύ αγαπημένη πλατφόρμα για τους gamers. Σίγουρα έχω δει κάποια από το περιοδικό το Pixel που έχω διαβάσει, ας πούμε, και επίσης επειδή τα Pixel στα χαμηλά τα τεύχη δεν έχω πολλά δυστυχώς, έχω ψάξει και έχω διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή αρκετά από αυτά, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο site που έχει στήσει με πολύ αγάπη ο φίλος από Θεσσαλονίκη, Νίκος Καρυπίδης, το Greek Retro Computers Magazines. Παιδιά, όσοι δεν το έχετε δει, μπείτε, δείτε, υπάρχει μια καταπληκτική database από σκαναρισμένα περιοδικά, πιο πολύ για home micro και για PC έτσι, ενότητες, σκαναρισμένα, δηλαδή PC Master, Pixel, User, Computer για όλους, Computer Games, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά τέτοια τέτοια εκεί. Ο Νίκος έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά και μας προσφέρει να δούμε πράγματα που ιδάλλως δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Εκεί λοιπόν έψαξα σε πολλά πιξελάκια και είδα, ας πούμε, τα top 10 παιχνιδιών που φιγουράρουν, ας πούμε, στον Amstrad και από κάτω να γράφουν στις αλλογραφίες ότι ναι, εκεί είναι καλύτερο το ένα και το άλλο κτλ. Τώρα, στον Amstrad, κάτι πολύ βασικό, υπήρχαν εκείνη την εποχή, και έχω και το τεύχος του Pixar που το λέει,
πήγανε πάρα πολλά αξεσουάρ, πάρα πολλά joysticks κτλ. Εδώ έχω ένα συγκεκριμένο που θα το δούμε σε λίγο. Για αυτό επίσης το αφιέρωμα, όπως είδατε, έχουν γίνει αυτά τα donates από τον Μιχάλη, από τον κύριο Γιάννη, αγορά τον άρθρο από τον κύριο Γιάννη και το TV Tuner από τον Δημήτρη. Κάποιες δισκέτες που βλέπετε εδώ μου τις έδωσε ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δελφίνης, που έχουμε κάνει μαζί αρκετά επεισόδια στην αρχή του καναλιού, το Console Hunter. Και επίσης κάποια παιχνίδια εδώ που βλέπετε, το Operation Wolf και το Arkanoid και αυτό εδώ το κλασικό, το Pac-Man, το joystick της ελληνικής εταιρείας Ανερούσης, μου τα έδωσε ο Σταύρος Παπαδόπουλος, ένα πολύ γνωστό μέλος από την κοινότητα των RetroComputer.gr, για την ανάγκη αυτού του επεισοδίου. Σταύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Πώς πηγαίνουνε. Εδώ λοιπόν έχω κάποια πραγματάκια στημένα. Δεν έχω μεγάλη πρίκα για τον Amstrad. Τώρα το ξεκίνησα το μηχάνημα. Τώρα θα πάρω κάποιους τίτλους SIB. Εγώ πήρα αυτό εδώ, το Hunt for the Red October, που είναι brand new and used. Είναι ολοκένουργιο, παιδιά, θα το δούμε σε λίγο. Και γενικά θέλω τώρα, κλείνοντας, και να προχωρήσουμε έτσι λίγο up close and personal, να δούμε κάποια πράγματα με την κάμερα, ένα καλύτερο point of view. Θα ήθελα να σας πω ότι ο Amstrad, συγκριτικά με άλλα μηχανήματα που τα είδα και από κοντά στο room tour του Φώτη και που έχω κάνει την έρευνά μου, σου βγάζει μια γοητεία, να το πω, μια μαγεία, σου δείχνει έτσι μια σοβαρότητα, ένα μηχάνημα το οποίο όταν βγήκε, αυτός που το είχε σίγουρα ήταν πολύ χαρούμενος μαζί του. Πιστεύω ότι έβγαλε τα λεφτά του με την παραμικρή δραχμή εκείνη την εποχή. Σε φάση ρετρό είναι πάρα πολύ ωραίο να τον έχει κάποιος και να τον βλέπει σε μια γωνία τώρα στημένο σε ένα display. Εγώ, επειδή αλλάζω λίγο τη διεύθυνση στο σπίτι, τώρα προς το παρόν τον έχω στο γραφείο μαζί μου επάνω, αλλά επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή να φτιάξω κάτι πιο ωραίο και να μπορώ, ας πούμε, αυτό να το έχω πίσω. Λέμε τώρα να με αφήσει η γυναίκα μου. Ο Amstrad λοιπόν τα πήγε πολύ καλά στην Ελλάδα, αλλά επειδή ήταν σαν οχτάμπι το μηχάνημα, από τα αρχή 90's λοιπόν, εκεί το 1989-1990, άρχισαν να βγαίνουν πλέον οι 16-bit οι home microcomputers. Ο ανταγωνισμός δηλαδή ήταν ήδη μεγάλος και δεν μιλάμε τώρα για τον οντοστρωτήρα που ακούει στο όνομα Amiga 500, 16-bit που σάρωσε αρκετά πράγματα. Υπήρχαν μετά άλλοι αντίπαλοι, ο Atari ST και τα λοιπά, αργότερα βγήκανε και τα Archimedes, ιστορίες τέτοιες, οπότε ο Amstrad δεν μπόρεσε να κρατηθεί άλλο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως είπα και πριν, τον θυμάμαι να υπάρχουν και σε μαγαζιά μέσα, έχω δηλαδή εικόνες του Amstrad να είναι σε καταστήματα και τα λοιπά, να τον βλέπω, ας πούμε, για αρκετά χρόνια, μέχρι που η αρχιτεκτονική και τα Windows 95 μετά φέρανε τη μεγάλη αλλαγή στον μαγικό κόσμο των υπολογιστών και αυτά τα μηχανήματα που ήταν βασισμένα ξεκάθαρα στην Basic και στην DOS άρχισαν αναγκαστικά να παροπλίζονται και δυστυχώς πάρα πολλοί πετάχτηκαν. Έχω ακούσει ιστορίες ότι πολλοί κόσμος συλλέκτες βρήκαν πεταμένους Amstrad στα σκουπίδια και μπορέσαν και τους επαναφέρανε, τους σώσαν κτλ. Τώρα, για να αποκτήσει κάποιος έναν Amstrad σε περίπτωση που θα με ρωτήσει στα σχόλια, σίγουρα οι τιμές τους αρχίζουν και ανεβαίνουν, οτιδήποτε είναι ρετρό πλέον ανεβαίνει, μέχρι κάποια στιγμή να ξεφουσκώσει αυτό το, τέλος πάντων, αυτή η φάση. Amstrad, εγώ πιστεύω ότι μια καλή τιμή να τον αποκτήσει κανείς είναι περίπου 100 με 150 ευρώ, αναλόγως κατάστασης. Τι άλλο, παιδιά, νομίζω ότι έχω πει αρκετά πράγματα. Θέλω να προχωρήσουμε τώρα σε μια πιο κοντινή έτσι κάμερα για να δούμε λίγο κάποια πραγματάκια και να σταθώ παραπάνω, μέχρι να πάμε στην μεγάλη συνέντευξη του κύριου Αντώνη Λεκόπουλου. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα μια γρήγορη επίδειξη πώς ξεκινάει. Κουμπάκι κατευθείαν, βλέπετε ότι μπούταρε. Βλέπουμε Locomotive Software, Basic 1.1 και βλέπουμε το Ready. Εγώ έχω συνδέσει το Pac-Man του Ανερούση και θα παίξουμε φυσικά το Batman όσο μπορέσω να παίξω. Λοιπόν, γράφουμε εδώ γατούλα. Μιου. Cut. Και εδώ, επειδή είναι γνήσια η δισκέτα και δεν έχει γραφτεί κάτι άλλο, όπως σε άλλες που θα θυμάστε, ότι έβγαζε μεγαλύτερο DIR, Directory, Catalog, πείτε το όπως θέλετε. Εδώ, ας πούμε, τώρα γράφουμε Run και στη συγκεκριμένη περίπτωση Disk. Μικρά κεφαλαία δεν μας απασχολεί και πατάμε το πλήκτρο Return. Το loading τώρα σε δισκέτα, παιδιά, έτσι. Μην είστε βιαστικοί,
Κοιτάξτε τι όμορφη εικόνα. Να πω τότε κάτι το οποίο δεν είπα πριν. Αυτό το παιχνίδι, εκτός ότι είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει και μουσικάρες. Γιατί ο ίδιος ο συνθέτης έχει φτιάξει απίστευτα παιχνίδια, όπως την περασμένη χρονιά είχε φτιάξει το Robocop, που ήταν hit πάλι μεγάλο της Ocean. Και μετά τις επόμενες χρονιές, παιχνίδια που εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ με τη μουσική τους, ήταν και τα Jurassic Park στην Nintendo και στο Game Boy κτλ. Τώρα, χαμηλώσω λίγο. Εδώ φόρτωσε το παιχνίδι και βλέπουμε την επιλογή να παίξουμε με πληκτρολόγιο, με joystick, μουσική on ή να επαναπροσδιορίσουμε τα πλήκτρα. Λοιπόν, εγώ πάω κατευθείαν με joystick. Level 1, Axis Chemicals, όσοι θυμάστε, την ταινία το 89 με τον Jack Napier μέσα στο εργοστάσιο της Axis Chemicals που ο Batman κυνηγάει και πέφτει στα χημικά και μεταμορφώνεται σε Joker. Πάμε! Ακούστε μουσικάρες. Για να δούμε πόσο μακριά μπορώ να το φτάσω. Παίζω δεύτερη φορά από τότε που πήρα τον Amstrad αρχές Γενάρη. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα time limit στο level. Η ζωή του Batman είναι το πρόσωπό του που όσο χάνει φαίνεται το πρόσωπο του Joker. Ας την πέσαμε λίγο. Grappling hook, παιδιά, εννοείται. Η μουσική είναι εντάξει, γεια σας. Για να δούμε, θα μπορέσω να περάσω το πρώτο level. Τις προάλλες έπαιξα έτσι λίγο, εννοείται ότι έχασα. Θα σας βάλω και λίγο έτσι να δείτε ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή πως θα ήταν σε έγχρωμη οθόνη. Έτσι να περάσει ένα βιντεάκι τώρα. Τόφωνα. Σκύψε ρε, αργεί λίγο το response στο joystick. Εντάξει, είναι και τόσο χρόνο. Άγγε που μου σκύβεις κιόλας. Προσπαθούμε να βρούμε το τελικό σημείο του level, το οποίο είναι tricky γενικά, δεν είναι πολύ εύκολο. Θέλει λίγο κόλπο. Πάντως μικρός θυμάμαι το πέρναγα το πρώτο level. Και όπως σας είπα πηγαίναμε μέχρι το δεύτερο και έχαμε. Να πάω σωστά. Ναι. Νομίζω. Όταν άκουσα τη μουσική παιδιά μετά από πόσα χρόνια έπαθα μεγάλη μήλα. Γιατί δεν θυμάμαι, τι θυμόμουν απ' έξω από μικρό παιδάκι, δηλαδή αυτή η μουσική είναι γραμμένη για πάντα στο σκληρό μου. Τι λέτε να το φτάσω στον Jack Napier, a.k.a. Joker. Δεν θέλω να χάνω health. Προσπαθώ να πάω αρκετά καλά. Πιστεύω ότι θα πάω αρκετά καλά. αυτή είναι ζώρικη. Φιλάκια. Έχω χάσει αρκετά, αλλά νομίζω ότι κάπου εδώ παίζει και checkpoint. Και νομίζω ότι παίζει και να είμαι στο τέλος του level. Έλα ρε τύπε.
Όπως βλέπετε έχουμε και time limit. Κάναμε την μπουρδα μας. Εντάξει, δεν έχω χάσει ακόμα. Εδώ τώρα λίγο θα τη φάω. Αχ, είναι τρίκι εδώ. Μήπως δεν πάω εδώ τελικά. Τι γίνεται με δεν πάω εδώ. Να το. Responsiveness. Checkpoint. Ναι, ναι, δεν ξεκινάμε. Πάνω πηγαίνουμε καλά. Θέλει πολύ προσοχή τα controls, να μην βγάλει το γάντζο αντί να ρίξει batarangs. Τέλος. Μ' αρέσει που έχετε πάνω με γάντζο. Νομίζω ότι είναι κοντά ο τερματισμός του level, αλλά θέλει εδώ λίγο προσοχή γενικά. Ωoo, τρελό evade. Καλά τώρα, εντάξει. Εδώ τώρα. Όχι ρε παιδιά, και εδώ ήτανε... Πω, δεν το πιστεύω. Όπως είδατε, δεν την πάλεψα να τελειώσω ούτε το πρώτο level. Βέβαια δεν είχα κάνει και προπόνηση, έπαιξα ξερά τελείως. Κάποια στιγμή όμως να το τερματίσω, σας βάλω screenshot στα social ότι το τερμάτισα να ασχοληθώ μαζί του. Και εδώ λοιπόν θα δούμε κάποια πραγματάκια καλύτερα από πάνω. Πριν ξεκινήσω να σας δείχνω αυτά τη μικρή την πρίκα που έχω. Αν δεν το είπα πριν, ο Amstrad, το λειτουργικό του πρόγραμμα είναι βασισμένο στο Locomotive AMS-DOS Basic. Και επίσης μαζί με το μηχάνημα, όταν το αγόραζε κάποιος, συνοδευόντουσαν δισκέτες από το δεύτερο, ας το πούμε έτσι, λειτουργικό, το CPM, το οποίο μπορούσε να φορτώσει μια τελείως διαφορετική σουίτα που μπορούσαν, ας πούμε, ήταν πιο attractive, λέει, γενικά το ίντερνετ για business software κτλ. Εγώ δεν έχω αυτές τις δισκέτες, υπάρχουν μεν στην αγορά, είναι λίγο η τιμή τους υψηλή σχετικά με το να αγοράσεις μια κοινή δισκέτα. Τις έχω και αυτές στο πρόγραμμα, αλλά όχι ότι ποτέ θα τρέξω CPM λειτουργικό. Πάμε λοιπόν να δούμε για αρχή το unit πώς είναι. Λοιπόν, το unit λίγο πιο κοντά, εδώ, μικρός εγώ θυμάμαι, εννοείται παιδιά ότι εγώ μικρός δεν ήξερα ή και μέχρι πολύ πρόσφατα ότι λεγόταν CPC. Καταρχήν να πούμε ότι το CPC βγαίνει από το Colored Personal Computer. Ήταν δηλαδή ένας πρόδρομος, να σκεφτούμε έτσι, του PC που θα ερχόταν του συνώνυμου.
Δεν ξέρω αν αυτό το στάνταρ ή Amstrad. Λοιπόν, εδώ είναι το Power LED όταν ανάβω το μηχάνημα. Εδώ το disk drive μας δείχνει όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Μισό λεπτό να ξεκλειδώσω το focus. Πολύ καλύτερα. Εδώ βλέπουμε το Master Color Chart. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, το drive. Να πούμε ότι πάρα πολλοί χρήστες σε αρκετά μηχανήματα, όχι μόνο εδώ στον Anthrad αλλά και σε Amiga και σε Spectrum κτλ. Υπάρχει ένα drive το οποίο λέγεται Gotek Drive, το οποίο ουσιαστικά αφαιρεί το original drive της δισκέτας και μπαίνει ένα digital, ένα ψηφιακό drive που, με πλακέτα δηλαδή, που φορτώνει με USB όλα τα προγράμματα, όλα τα ROMs, όλα τα παιχνίδια που είχαν βγει για αυτό το μηχάνημα και ένας χρήστης μπορεί πολύ απλά μέσω με ένα USB στικάκι να έχει ό,τι είχε βγει αυτό το μηχάνημα. Εγώ προτιμώ να μην το κάνω στον συγκεκριμένο, θέλω να κρατήσω την original, ας πούμε, τον original προσανατολισμό του και όσο μπορώ να μπορέσω να παίρνω κάποια από αυτά σε original software. Η αίσθησή του είναι πάρα πολύ όμορφη, το πληκτρολόγιο δηλαδή είναι αρκετά, πώς να το πούμε, δείχνει έτσι μια στιβαρότητα, δεν είναι της πλάκας. Εδώ από την άλλη μεριά βλέπουμε τη σύνδεση και με κασετόφωνο για όσους είχαν τα περασμένα μοντέλα των 464 ή των 664, είσοδος για ακουστικά, joystick είσοδος, και από πίσω αρκετά άλλα. Εδώ είναι η ένωση με printer και να πω ότι επίσης ο θείος μου ο Μάνος είχε αυτόν τον printer το συγκεκριμένο, αλλά το συγκεκριμένο, το μηχάνημα που έπαιζα εγώ μικρός, όταν τον ρώτησα πρόσφατα, ρε θύε, πού τον έχεις τον Άνθρα, τον έχεις για μια αποθήκη να θα στο πάρω, μου είπε ότι τον χάρισε στο μουσείο του ΟΤΕ. Μαζί με τον εκτυπωτή κιόλας και την πρίκα, τις δισκέτες και τα joystick. Και του λέω, άρε θύε. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε κάποια άλλα ports, την ένωση για το monitor, για disk drive δεύτερο κιόλας που μπορούσε να μπει εννοείται στο μηχάνημα, το power switch, το volume και εδώ βλέπουμε επίσης μέσα και το speaker του μηχανήματος. Πάμε να το δούμε λίγο από κάτω και θέλω να σταθώ σε ένα κομμάτι το οποίο εδώ βλέπουμε, ας πούμε, κάποια άλλα πράγματα. Είμαι λίγο χαρούμενος γιατί ο Άνθρωπος που μου έδωσε ο κύριος Γιάννης, εκτός ότι είναι ελληνικός-ελληνικός, δηλαδή ελληνικής αντιπροσωπείας, βλέπουμε βάσει αυτού του αυτοκόλλητου και κάτω από αυτό το αυτοκόλλητο υπάρχει τρύπα για βίδα όπως βλέπουμε εδώ, δεν έχει ανοιχτεί, παιδιά, ποτέ. Είναι δηλαδή όπως φτιάχτηκε. Αυτό σημαίνει ότι σίγουρα θα υπάρχει αρκετή βρώμα και σίγουρα δεν έχει αλλαχτεί ποτέ και το drive belt. Τι θέλω τώρα να πω εδώ, να σταθώ κάποια πραγματάκια τώρα εδώ. Πάρα πολλοί κόσμος, οι δισκέτες τους δεν δουλεύουν. Αυτό σημαίνει ότι είτε έχουν χαλάσει οι δισκέτες, έχουν απομαγνητιστεί από τα χρόνια, που εγώ το έχω παρατηρήσει σε κάποιες, είτε έχει ξεραθεί το drive belt, τη ζώνη δηλαδή αυτή μέσα, η λαστιχένια, και δεν δουλεύει σωστά το drive. Οπότε εγώ είχα αγοράσει από τη Γαλλία προαιρετικά όταν πήρα τον Amstrad αυτό εδώ, το που βλέπετε ότι είναι το λαστιχάκι, για να ξανανιώσει το drive και επίσης να το καθαρίσω κτλ. Δεν σας κρύβω ότι για αυτό το επεισόδιο, για αυτό το αφιέρωμα, είχα σκεφτεί να λύσω όλο το unit, να καθαρίσω ένα-ένα όλα σε σαπουνάδα τα πληκτρολόγια, τα κουμπιά, και μέσα να καθαριστεί σίγουρα από πολύ σκόνη, τυχόν υγρασία, μούχλα κτλ. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει πιάσει. Αυτό όμως το refurbish αποφάσισα να γίνει στον ειδικό, στον ξάδερφό μου τον Δημήτρη στην 8 Pins, και να γίνει ένα ξεχωριστό επεισόδιο σύντομα που θα είναι και πάρα πολύ ωραίο how to, γιατί σίγουρα πολλοί φίλοι έχουν Amstrad και μετά από αυτό το επεισόδιο πολλοί μπορεί να τους ξεθάψουν ή πολλοί μπορεί να θέλουν να τους αγοράσουν, οπότε αυτό το βίντεο που θα κάνουμε με τον Δημήτρη πιστεύω ότι θα σας είναι χρήσιμο. Πάντως υπάρχει ήδη ένα βίντεο από την παρέα των Retro Computer GR, μπορείτε να το ψάξετε στο ελληνικό YouTube, υπάρχει, που δείχνουν τα παιδιά πώς ανοίγουν ένα μηχάνημα. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ. Εντάξει, το μονιτοράκι βλέπουμε είναι το GTS65 το monitor, το οποίο η συνδεσμολογία του Amstrad ήταν πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά η μπρίζα είναι στην οθόνη και εσείς εδώ αυτό που είχατε να κάνετε ήταν να συνδέσετε. Δηλαδή για να πάρει ρεύμα η μονάδα συνδεόταν στο monitor και από το monitor έφευγε ένα άλλο τροφοδοτικό βίσμα και συνδεόταν εκεί και φυσικά την εικόνα την παίρναμε από το AV out καλώδιο. Αυτό λοιπόν είναι το μηχάνημα και αφού έχουμε αφήσει και αυτά εδώ, εγώ θα σας δείξω και αυτό εδώ λοιπόν που πήρα, το φίλο το Δημήτρη, είναι το MP3
David Schumer. Δεν είναι βαρύ, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Περίμενα ότι θα ήταν βαρύ. Έχει αυτό το καλώδιο που συνδέεται στον Amstrad. Και ουσιαστικά λοιπόν εδώ βλέπουμε τώρα, το βάζω λίγο διαγώνια, λίγο πιο κοντά. RGB out, αναλογικές ρυθμίσεις για χρώμα, contrast, ήχο, επιλογή μπάντας, VHF, UHF και το tuning, παιδιά, πώς να πιάσουμε σταθμό στην τηλεόραση. Αυτό λοιπόν επέτρεπε στο έγχρωμο monitor κατά κόρον να μπορέσει ο χρήστης να μετατρέψει το monitor του σε μια τηλεόραση εκείνη την εποχή. Αυτό τώρα εμένα μου είναι άχρηστο θεωρητικά, αλλά επειδή δεν βρίσκεται πολύ εύκολα, αποφάσισα να το έχω και να μπαίνει από κάτω, σε να φαίνεται λίγο πιο εντυπωσιακός ο Amstrad. Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Δελφίνης λοιπόν, μου λέει: φίλε, σε έφτιαξα γιατί εγώ μικρός είχα Amstrad, βέβαια δεν τον μισούσα, μου λέει, όπως είπαμε και πριν, και μου λέει: σου φέρνω, λέει, κάτι το οποίο στο κάνω δώρο. Και μου λέει: έχω και το κουτί του. Και λέω: ω παραγιανάρα, τι είναι αυτό? Μου λέει: κοίτα εδώ, σε έχω φτιάξει Amstrad MP2 Modulator. Του λέω: τι λες ρε φίλε τώρα? Αλήθεια, εδώ φαίνονται και οι ρετρό κόλλες. Κοιτάξτε εδώ το κουτί του τώρα. Και μου λέει: είσαι πολύ τυχερός, με το κουτί έχω. Του λέω: τι κάνει ρε Γιάννη αυτό, γιατί δεν ξέρω. Αυτό, μου λέει, σε επέτρεπε να παίξεις, μου λέει, τον Amstrad σου, να τον βάλεις σε τηλεόραση, αν είχες την πρασινόμαυρη όπως εμείς, και να μπορείς να παίξεις σε έγχρωμα. Του λέω: πω πω ρε φίλε, με έσουσες από αγορές. Τίποτα, μου λέει, να σε καλά, μου λέει, πάρτο για πάρτι σου. Έρχεται λοιπόν εδώ, το ανοίγω με ανυπομονησία και τι να δω. Τοινγκ! Μας τρόλαρε, παιδιά, ο Γιάννης, γιατί εδώ μέσα δεν είχε το modulator, είχε δισκέτες. Οπότε μου έκανε δώρο το ρετρό κουτί και εδώ μέσα κάποιες δισκέτες που του Γιάννη του είναι άχρηστες πια. Και θέλω λίγο να σταθούμε στις δισκέτες, παιδιά, γιατί υπήρχαν διαφορετικές, έτσι, δισκετούλες. Εδώ λοιπόν είναι η Amsoft οι δισκέτες, η οποία ήταν της ίδιας εταιρείας, της Amstrad, ήταν σαν θυγατρική. Εδώ βλέπουμε τα κλασικά, τα κρυσταλλικά, τα cases. Εδώ μέσα μπορούσες να γράψεις. Τώρα η δισκέτα αυτή δεν είναι Amsoft, αλλά την έχει μπερδέψει ο Γιάννης. Εδώ βλέπουμε να γράφει δείγμα, ελληνικοί χαρακτήρες, ελληνικά γράμματα. Δεν ξέρω, target. Δεν ξέρω ποιος θα έχει γράψει τώρα αυτά, να σας πω την αλήθεια. Εδώ βλέπουμε μια άλλη δισκέτα, Maxel, με Amsoft μέσα, μπερδεμένη, Amstrad Consumer Electronics, όπως βλέπετε. Τη βάλουμε εδώ. Επίσης να πούμε ότι οι δισκέτες είχαν και copy protection, όπως θα θυμάστε και τις μεταγενέστερες δισκέτες που τουλάχιστον εγώ έζησα, των 3,5 ιντσών. Εδώ ας πούμε ήταν η copy protection κτλ. Αν θυμάμαι καλά, πάνω αντιγράφει, κάτω δεν αντιγράφει. Freddy και Wonderboy είχε γράψει εδώ ο Γιάννης όταν ήταν μικρός. Άλλη δισκέτα, Barbarian. Και το έχει γράψει Barbari, γιατί όσο έχω διαβάσει, παιδιά, Barbari χρειαζόταν απλά να γράψεις για να τρέξει το παιχνίδι. Οπότε το έχουν γράψει και στη λίστα. Amsoft πάλι δισκέτες, δείγμα. Τι δείγμα ήταν αυτό άραγε? Ανά και μια Maxel, βλέπουμε είναι λίγο διαφορετική, με κάποια παιχνιδάκια. Tatung! Tatung, παιδιά, CF2. Ούτε καν ξέρω. Την ξέρω αυτή τη μάρκα. Γκορίλα, καράτε, μπιλιάρδο. Κασετάκια βλέπω, μια άλλη όμορφη εποχή. Νοσταλγικής, και άλλη Tatung και άλλη Amsoft. Εδώ από πάνω άλλο. Άνα μια original Amsoft. Εγώ αυτές θυμάμαι να έχει ο θείος μου, αυτές και τις Maxel. Πρόγραμμα αντιγραφής, παιδιά. Είναι ωραίο που ο Γιάννης τις έχει σε αυτά τα χάρτινα και στα κρυσταλλικά cases, γιατί εγώ αυτές κάποιες που έχω βρει και τις έχω ακριβοπληρώσει, να σου πω την αλήθεια. 10 ευρώ τώρα η μία, παιδιά, δισκέτα. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Έχει και τα πλαστικά τριγύρω. Kung Fu John, ο Γιάννης είναι τρελός το Kung Fu. Κι άλλες εδώ, Maxel κι άλλοι, Amsoft, Tatung πάλι, Laser War εδώ, Flight, Maze, κάποια δισκετάκια. Και τώρα, καλά, εγώ εδώ είναι αυτές που πήρα,
Αυτές τις τρεις πήρα εγώ και μέσα έχω περάσει αυτά τα παιχνίδια που έπαιξα. Θυμάμαι να παίζω στο θείο μου μικρός. Arkanoid, Green Beret, Harrier Assault, Indiana Jones, Ghosts and Goblins, Robocop και εδώ έχει το Continental Circus και το Rainbow Island. Πάμε τώρα να δούμε Original Software. Εδώ λοιπόν είναι το Batman που μου έκανε δώρο ο Μιχάλης, ο Μπατζάκης, με το πιξελώσιμο. Θα ακούσετε σε λίγο σε συνέντευξη με τον κύριο Αντώνη τι σήμαινε το πιξελώσιμο στα παιχνίδια. Κοιτάξτε, ωραίο layout. Και να δούμε και την δισκέτα. Βλέπετε εδώ, Batman The Movie και μια απλή δισκέτα. Είναι λίγο πιο, πώς θα το πω, φαίνεται λίγο άλλη ποιότητα η δισκέτας. Batmanάκι λοιπόν, εδώ. Εγώ νόμιζα ότι τα παιχνίδια του Amstrad παιδιά ήταν όλα σε αυτή τη θήκη, αλλά υπήρχαν και άλλες θήκες. Και αυτά εδώ μου τα δάνεισε ο Σταύρος για την ανάγκη του επεισοδίου, όπως είπα και πριν, το Arkanoid και Operation Wolf. Εδώ λοιπόν έχουμε το Arkanoid που είναι πολύ γνωστό παιχνίδι και το είχα παίξει και εγώ μικρός. Operation Wolf είναι φανταστικό. Επίσης ο φίλος ο Μιχάλης ο Μπατζάκης με τη Λίνη έχει και Light Phaser Gun, δηλαδή όπλο σαν του Master System ακριβώς είναι ίδιο που σημαδεύεται την οθόνη και παίζει έτσι το Operation Wolf και ο Μιχάλης το έχει και με τη συσκευασία του και όλα κομπλέ από τότε, πολύ καλό κομμάτι. Εδώ λοιπόν να, μέσα έτσι παιδιά είναι η δισκέτα και εδώ βλέπουμε έτσι κάποια άλλα παιχνίδια. Εδώ γράφει και 29 Μαρτίου 1989. Dragon Ninja γράφει εδώ. Και εδώ πάλι Ocean Operation Wolf. Και εδώ βλέπουμε πάλι ελληνική σφραγίδα. 23 Φεβρουαρίου 1989. Και από ό,τι μου είπε ο Σταύρος, αυτά τα έχει από τότε. Τα έχει πάρει από μικρός. Μπράβο Σταύρο. Οπότε εδώ βλέπουμε και σε αυτό το στυλ. Και αυτό που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πήρα, γιατί ξέρετε όσοι με παρακολουθείτε την τρέλα μου με το κόκκινο Οκτώβρη, αυτό παιδιά το πήρα από τη Γαλλία και είναι ολοκένουργιο, όπως το ακούτε, ολοκένουργιο. Είναι ένα τρομερό κομμάτι που έβαλα στη συλλογή μου, έχω πάθει την πλάκα μου. Θα σας το ανοίξω λίγο γρήγορα να δείτε πώς είναι και αυτό μέσα. Εδώ βλέπουμε Mission Documents στα Σοβιετικά. Και μέσα εδώ παιδιά έχει μια φυσάρα τεράστια. Εντάξει, δεν θέλω να την ανοίξω τώρα. Δείχνει το εξώφυλλο. Το Command Manual. Κάποια εγγύηση. Ένα μεγάλο leaflet που ανοίγει και δείχνει όλα τα πλοία, τα χαρακτηριστικά τους. Κόμβι, εκτόπισμα, θωράκιση, οπλισμός. Πολύ χοντρό manual, παιδιά. Έτσι και αυτά τώρα τα δείχνω. Γιατί τα δείχνω τώρα? Για να δείτε πού η σημερινή εποχή έχει φτάσει, που ανοίγουμε ένα retail παιχνίδι και μέσα δεν έχει τίποτα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι 1986 παιδιά. Τι βάζανε μέσα οι άνθρωποι τότε, τι βάζουν μετά. Και κοιτάξτε εδώ τώρα τι υπάρχει. Έχει επίσης αυτή εδώ την κορκάρδα, Red October Crew, πολύ όμορφο. Και εδώ και είναι και η δισκέτα. Εννοείται ότι η δισκέτα την έβαλα και παίζει, δεν έχει απομαγνητιστεί. Βέβαια κάποιες δισκέτες που έχω δοκιμάσει στη Γιάννη δεν παίζουν, πιστεύω ότι έχουν παραδώσει, αλλά ίσως να φταίει και το drive. Αυτό θα το διαπιστώσω όταν θα το ανοίξω για refurbish. Οπότε βλέπουμε ότι ο Amstrad έβγαζε τρία διαφορετικά design τα παιχνίδια του, τα έβγαζε σε big box να πούμε θήκη, σε μικρή θήκη χάρτινη και σε κρυσταλλικό case. Προχωράμε, τελειώνω. Εδώ βλέπουμε ένα ελληνικό joystick βαρύ, μεταλλικό, αν σου πες αυτό στο κεφάλι πάει τελείωσες παιδιά, με fire mode. Από ό,τι έχω μάθει αυτό είναι αντιγραφή, ελληνική αντιγραφή ελληνικού joystick, δηλαδή είναι αντιγραφή στην αντιγραφή, τρεις φορές αντιγραφή, γιατί όλα αυτά από όσο έχω ψάξει έχουν αντιγράψει τα Tomahawk, τα διάσημα joystick εκείνης εποχής. Και αυτό είναι πάλι μια ελληνική αντιγραφή, αλλά καλύτερη ποιοτική, το Pac-Man, το οποίο και αυτό μου το έχει δώσει ο Σταύρος Παπαδόπουλος για το επεισόδιο να σας το δείξω. Πολύ καλό responsiveness πάντως είχε πριν που έπαιξα Batman. Και εδώ βλέπουμε ανερούσεις control.
Επίσης, για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ανερούσης ήταν και ο εισαγωγέας της SNK με τα θρυλικά μηχανήματα Neo Geo AS, Neo Geo CD. Η διαφήμισή του υπήρχε σχεδόν στα περισσότερα games και Game Pro της εποχής στις αρχές των 90s, που διαφήμιζε το Neo Geo CD συγκεκριμένα. Pac-Man λοιπόν χειριστήριο εδώ. Επίσης τότε εγώ θυμάμαι στο θείο μου να παίζω σε ένα Quickshot Python, που ήταν πολύ γνωστά εκείνη την εποχή εκείνα τα χειριστήρια, τα joystick. Αυτό είναι ένα άλλο Quickshot, πιο απλό βέβαια. Δεν βρήκα Python, θα πάρω όμως ένα Python, ακριβώς το ίδιο που έπαιζα μικρός. Ήταν και αυτά διάσημα εκείνη την εποχή να παίζεις. Αλλά αυτά δίνανε έτσι πιο πολύ λίγο simulator χαρακτήρα. Να σου πω την αλήθεια, τώρα εγώ προτιμώ να παίξω π.χ. σε αυτό, δηλαδή το Batman. Το έπαιξα εδώ. Πριν τελειώσουμε, εδώ είναι το official manual, το user instructions όπως βλέπετε, το οποίο μου το έκανε δώρο donate στο κανάλι ο κύριος Γιάννης Παπαδάκης, ευχαριστώ και πάλι. Πάρα πολλές σελίδες παιδιά. Εδώ λοιπόν γίνεται χαμός. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Προγραμματισμός, word processing, working with CPM, την έκδοση 2.2, η CPM Plus, το δευτερεύον λειτουργικό δηλαδή, γράφει για την εντολή CAD, παράθυρα, τρελά πράγματα που όμως τότε οι περισσότεροι έφηβοι και ενήλικοι γουστάρανε πάρα πολύ να μάθουνε. Ενώ τώρα, ας πούμε, πολύ δύσκολα κάποιος έφηβος θα κάτσει να διάβαζε κάτι τέτοιο. Αλλά θα μου πείτε, είναι και άλλες εποχές. Εδώ βλέπουμε βασικές εντολές. Basic keywords που λέει. Introducing AMS DOS and CPM, τα λειτουργικά. Μας λέει τι ακριβώς είναι. Τι άλλο. Δεν το έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει μόνο το introduction ουσιαστικά. Εδώ λέει κάποια safety, κάποιες λειτουργίες δηλαδή για ασφαλή λειτουργία του floppy να μην χαλάσει, λέει κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, τα έχω διαβάσει αυτά. Είναι το instruction manual, δεν πολύ, αρχίζει να μην πολύ βρίσκεται εύκολα στο eBay, γενικά έχει ανεβαίνουν οι τιμές του. Χαίρομαι πάρα πολύ που το έχω και αυτό το κομμάτι, και κλείνοντας πάμε στο τελευταίο κομμάτι που όλοι τότε αυτά διαβάζανε. Τα πιο παλιά μου Pixel εμένα είναι αυτά. Εγώ προσωπικά Pixel έπαιρνα το 95-96 πια το πρώτο μου Pixel, που ήταν πολύ Amiga στοχευμένο, και μετά έπαιρνα το Pixel Next Generation όταν τέλειωσε το Original Pixel. Έπαιρνα το Next Generation για αρκετά τεύχη, που κράτησε και εκείνο δυστυχώς μόνο ένα χρόνο μέχρι το οριστικό τέλος, που εκείνο απευθυνόταν μόνο στην αγορά των κονσολών. Αλλά το κοινό του Pixel του Original που ήταν βασισμένο σε computers είχε λίγο ξενερώσει, οπότε το ενδιαφέρον έπεσε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε παιδιά, τεύχος 30, Φεβρουάριος 1987, Computer Games η έκρηξη, εδώ δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές έτσι διαφημίσεις της εποχής. Εγώ θέλω να βρω κάτι συγκεκριμένο τώρα. Θα το βρω. Ναι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, συντάκτες. Αντώνης Λεκόπουλος, όπως βλέπετε εδώ. Θα τον ξαναδούμε σε λίγο τον κύριο Αντώνη, σε άλλη θέση. Να ξεφυλίσω λίγο το περιοδικό, να έχετε έτσι μια ιδέα όσοι δεν έχετε δει Pixel εκείνης της εποχής. Πιστεύω ότι είναι ωραίο να το δείτε. Όσοι δεν έχετε και θέλετε να χαζέψετε, μην ξεχάσετε να μπείτε στο site του φίλου Νίκου, το Greek Retro Computers Magazine. Εδώ βλέπουμε αφιέρωμα στα joysticks, το οποίο το έχει κάνει ο κύριος Δημήτρης Παυλής. Ήταν και εκείνος πολύ γνωστός. Εδώ μέχρι και ρίχνανε το... ανοίγαν τα joystick μέσα, δηλαδή τα λύναν όλα για να μας δώσουν εντελώς να έχουμε μια άποψη εμπεριστατωμένη για το κάθε τι. Αυτό το Quickshot το 2, παιδιά, το είχε ο θείος μου. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Είχε Python αργότερα, αλλά είχε και αυτό, παιδιά. Το είδα τώρα και φάγα flashbacks. Έτσι. Εν τω μεταξύ, τα joysticks αυτά, η είσοδος είναι 8 pin. Atari, που το λέγανε Atari Universal, κάπως έτσι, συμβατό. Atari Compatible, συγγνώμη.
που μπορούσες να βάλεις και joystick από Atari, εννοείται. Και επίσης μπαίνανε και τα joystick αργότερα του Master System και του Mega Drive, γιατί είναι και εκείνα Atari compatible. Όπως βλέπετε, το περιοδικό είναι κάποιο ασπρόμαυρο, κάποιο έγχρωμο, κάποιες σελίδες έγχρωμες, ανάλογα την εποχή. Ήταν ακριβό το κόστος. Και εδώ πάλι τώρα, δεν το είχα πει αυτό στο κύριο Αντώνη, εδώ είναι νεαρός, όπως βλέπετε, πάνω σε ένα C50 τώρα, είναι C50 ίσως είναι, που φαίνεται ότι είναι από μικρός μηχανόβιος. Όχι, δεν είναι C50, είναι της Yamaha, παιδιά, 50 βέβαια. Δεν θυμάμαι πως τα λέγανε τώρα αυτά, τα Yamaha. Και αργότερα αυτή η αγάπη του κύριου Αντώνη τον έκανε και αρχισυντάκτη, συντάκτη έκδοση στο περιοδικό Μωτό, που και εγώ εκεί το μορτοδιάβασα το 2000. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο, θα τα πούμε, κρατηθείτε. Και εδώ λοιπόν ουσιαστικά έτσι είναι μέσα οι διαφημίσεις του Pixel, υπήρχαν άρθρα προγραμματισμού, reviews παιχνιδιών, Spectrum, Amstrad, Commodore εδώ, Top 10, αγγελίες. Πάντως όσο έχω διαβάσει εδώ, οι περισσότερες αγγελίες και τα λοιπά στο μέλλον. Να και εδώ πάλι ένα άρθρο για το CPM του Amstrad προφανώς. Τα γράφει όλα αυτά ο κύριος Λεγόπουλος. Γνώσεις τώρα, παιδιά, όχι αστεία. Γνώσεις. Και στο επόμενο τεύχος που έχω, συγγνώμη, που είναι στην εικόνα, την κάμερα, τεύχος 47, Σεπτέμβριος 1988. Και εδώ θα πάω γρήγορα στη συντακτική ομάδα. Omnishop, Χρυσουλτάνη. Λοιπόν, εδώ, αρχισυντάκτης. Πού θα πάει, θα το βρω. Ή το πέρασα ήδη και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Ναι. Λοιπόν. Πού είσαστε, θα σας βρω. Βοηθός αρχισυντάκτη πλέον, Αντώνης Λεγόπουλος. Έχει αναβαθμιστεί, όπως βλέπετε, ο κύριος Λεγόπουλος μετά από περίπου ένα χρόνο. Αυτά λοιπόν ήταν τα πραγματάκια που έχω, και τώρα πάμε να δούμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία που ετοίμασε ο κύριος Λεκόπουλος για εμάς. Φύγαμε. Γεια και χαρά σε όλους. Αντώνης Λεκόπουλος εδώ, και αφορμή για αυτό το βίντεο αποτέλεσε μία δημοσίευση που έκανε στο Facebook ο φίλος μου ο Νίκ Καβαμπόη. Γεια σου Νικόλα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τη δημοσίευση που μου έδωσε αυτή την ιδέα. Η δημοσίευση είχε να κάνει με το ότι ο Νίκος απόκτησε έναν εν έτη 2021 έναν Amstrad 628. Νικόλα μου, να το χαρίσει το μηχανάκι και να παίξει και να το ευχαριστηθείς. Όταν κυκλοφόρησε, την εποχή που κυκλοφόρησε ο Amstrad, ήταν από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσε κάποιος να αγοράσει και να έχει στο σπίτι του. Κάποιος φυσικά που ασχολιόταν με video games και home computing, όπως το λέγαμε τότε. Αυτό λοιπόν το βίντεο ίσως να αποτελέσει και το πρώτο από μία σειρά ανάλογων βίντεο με ρετρό ιστορίες. Έχω κάμποσες από εκείνη την περίοδο, όπως ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε. Εκείνα τα χρόνια δούλευα στο περιοδικό Pixel, μέσα από τις σελίδες του οποίου η συντακτική ομάδα του περιοδικού και εγώ βεβαίως, ήμουν στην ομάδα αυτή, επικοινωνούσαμε με όλους όσοι ασχολιόντουσαν με computer games και home computing, όπως το λέγαμε τότε, οι χρήστες, οι χομπίστες της εποχής, γιατί για χομπίστες επρόκειτο, είχαν υπολογιστές όπως ο Amstrad 464, 628, ο Commodore 64, ο ZX Spectrum, η Amiga αργότερα και διάφορα ανάλογα μηχανήματα. Η πρώτη ιστορία λοιπόν έχει να κάνει με αυτό που θυμήθηκα όταν είδα τη δημοσίευση του Νικόλα. Την πρώτη φορά δηλαδή που είδα μπροστά στα μάτια μου δύο υπολογιστές να επικοινωνούν μέσω ίντερνετ. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δύο υπολογιστές να επικοινωνούν μέσα από μία τηλεφωνική γραμμή, χρησιμοποιώντας modem. Η λέξη modem προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων modulator, demodulator, δηλαδή διαμορφωτής και αποδιαμορφωτής,
και δεν ήταν τίποτα άλλο από συσκευές που συνδεόντουσαν στην τηλεφωνική γραμμή, έμοιαζαν δηλαδή με τα σημερινά router, έκαναν τη δουλειά που κάνουν τέλος πάντων τα σημερινά router, και αυτό που έκαναν ήταν να διαμορφώνουν το τηλεφωνικό σήμα έτσι ώστε να το καταλαβαίνει ο υπολογιστής και να το αποδιαμορφώνουν έτσι ώστε να το καταλαβαίνει η τηλεφωνική γραμμή και να το στέλνει στην άλλη άκρη. Βεβαίως η επικοινωνία τότε ήταν πολύ διαφορετική. Ο τρόπος επικοινωνίας ήταν πολύ διαφορετικός, γιατί το ίντερνετ δεν υπήρχε. Και το μόνο που υπήρχε ήταν το αναλογικό τηλέφωνο. Την περίοδο εκείνη είχαμε έναν συνεργάτη στο περιοδικό, ο οποίος είχε έναν Amstrad, αν θυμάμαι καλά, 464, και είχε αγοράσει ένα μόντεμ και ήθελε να το τεστάρει. Τα μόντεμ τότε ήταν δύο ειδών. Το ένα ήταν, είχε μία βάση πάνω στην οποία κούμπωνε το ακουστικό του τηλεφώνου. Είχε ένα μεγάφωνο και ένα μικρόφωνο, έπαιρνε το μεγάφωνο, άκουγε, έστελε μάλλον στο μικρόφωνο του τηλεφώνου το σήμα, το οποίο ήταν ηχητικό σήμα, κάτι σαν το σφύριγμα που κάνουν τα σημερινά φαξ, φαντάζομαι θα έχετε ακούσει. Και ήταν και λίγο αστείο, γιατί ήταν μια φυσούνα επάνω στην οποία κούμπωνε το ακουστικό, αυτό ήταν το ένα είδος. Και το άλλο είδος ήταν λίγο πιο επαγγελματικό, ας πούμε, γιατί κούμπωνε επάνω την τηλεφωνική γραμμή και είχε κάποια κουμπάκια, οπότε όποτε ήθελες να συνδεθείς, πατούσες τα κουμπάκια και τελείωνε η ιστορία. Εμείς εκείνο το χρονικό διάστημα είχαμε πάρει ένα μόντεμ από την Space Ελλάς, ήταν ένα από τα πρώτα μόντεμ, αν θυμάμαι καλά ήταν και ελληνικής συναρμολόγησης, ελπίζω να θυμάμαι καλά, τέλος πάντων, οπότε όταν μας είπε ο φίλος μας, ο συνεργάτης του περιοδικού, ότι είχε αγοράσει και εκείνος ένα αντίστοιχο, είπαμε με τον Χρήστο τον Κυριακό, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού, γεια σου Χριστάκο μου, τι καλύτερο από το να δοκιμάσουμε να κάνουμε μία σύνδεση. Ήμασταν λοιπόν έτοιμοι, βάλαμε την τηλεφωνική γραμμή. Και η διαδικασία ήταν πολύ διαφορετική και οι ταχύτητες βέβαια. Έπαιρνες λοιπόν τηλέφωνο στο σπίτι, στο γραφείο που ήθελες να συνδεθείς και μόλις άκουγες τον ήχο από την άλλη πλευρά και σου απαντούσε δηλαδή το μόντεμ, πατούσες το κουμπάκι, έβαζες πάνω το τηλέφωνο και πατούσες το κουμπάκι πάνω στην αστεία βάση τέλος πάντων, έβαζες το ακουστικό και ξεκινούσε η επικοινωνία. Απογευματάκι λοιπόν, ήμασταν στα γραφεία του περιοδικού με τον Χρήστο στη Λεωφόρο Συγκρού. Το άλλο το παιδί έμενε, αν θυμάμαι καλά, κάπου στο Παπάγου. Παίρνουμε λοιπόν τηλέφωνο, έτοιμος. Πάμε. Ακούγεται το αυτό, πατάμε το σήμα, πατάμε το κουμπάκι. Και θέλω λίγο να μπείτε στη θέση μας, γιατί τότε δεν υπήρχαν, δεν ήταν αυτά που ζούμε σήμερα με το ίντερνετ, τα online, αυτό να βλέπουμε φωτογραφίες, να βλέπουμε βίντεο, να βλέπουμε τους φίλους μας βιντεοκλήσεις και τέτοια. Τότε ήταν επιστημονική φαντασία. Περιμένουμε λοιπόν με τον Χρήστο, αναβόσβηνε ο Κέσορας στην οθόνη. Και μετά από λίγο, με λατινικά φυσικά, άρχισε και κινιότανε μόνος το θαύμα. Έλα! Κενό. Με λαμβάνεις? Ερωτηματικό. Πάθαμε πλάκα. Σε λαμβάνω. Άρχισαμε λοιπόν μια εκεί μικρή συνομιλία και ήταν αυτό η πρώτη φορά που, τουλάχιστον εγώ και ο Χρήστος από ό,τι ξέρω, είδαμε να επικοινωνούν δύο υπολογιστές μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής. Μετά από λίγο καιρό αρχίσαμε και συνειδητοποιούσαμε το τι δυνατότητες και τι φανταστικό εργαλείο είναι αυτό που σήμερα έχει εξελιχθεί έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και τότε το ονομάζαμε τηλεπικοινωνίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, μέσω τηλεφωνικής γραμμής τέλος πάντων. Α, οι δε ταχύτητες βέβαια ήταν κάτι το εξωπραγματικό. 300 bits per second. 300 δηλαδή bits per second. Έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι ζαλιζόσουν από την μεγάλη ταχύτητα. Μετά από λίγο καιρό άρχισαμε και ψάχναμε να δούμε τι θα κάνουμε αυτό. Είχαμε βρει και κάποιες βάσεις δεδομένων, κάποιες databases του εξωτερικού φυσικά, στις οποίες και πάλι ο τρόπος επικοινωνίας ήταν ο ίδιος. Έπαιρνε ένα υπεραστικό τηλέφωνο. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε βρει ήταν γαλλική και ονομαζόταν Octet. Η δε πρώτη φορά που χρησιμοποιήσαμε αυτή τη δυνατότητα, τη νέα τότε δυνατότητα των υπολογιστών για σαν εργαλείο, ήταν να μας στέλνει ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, ο οποίος έγραφε το εδώ Λονδίνο, ο οποίος ζούσε και ζει ακόμα στο Λονδίνο, να μας στέλνει τα άρθρα του, όχι μέσω φαξ. Το φαξ τότε ήταν το ένα από τα δύο πιο τεχνολογικά προηγμένα, από τους δύο πιο τεχνολογικά προηγμένους τρόπους να επικοινωνεί ένας υπολογιστής ή μία συσκευή μέσω τηλεφωνικής γραμμής με μία άλλη. Το άλλο ήταν το Telex. Τέλος πάντων, για να πάμε πίσω στην ιστορία μας, το πρώτο είδος δουλειάς που κάναμε τέλος πάντων με τις τηλεπικοινωνίες μέσω υπολογιστών ήταν να μας στέλνει ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου τα άρθρα του, όχι πλέον μέσω fax για να τα πληκτρολογούμε, αλλά μέσω ενός αρχείου κειμένου μέσα από το modem. Βεβαίως και λόγω της διαφοράς ώρας και επειδή οι ημερομηνίες και οι χρόνοι πίεζαν, πολλές φορές δεν είχαμε ξυπνήσει το Βασίλη αξιμέρωτα για να μας στείλει τα άρθρα του. Βασίλη μου,
μια ετεροφρονισμένη συγγνώμη σου ζητώ. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη ρετρό ιστορία. Μέχρι την επόμενη, για χαρά, να είστε καλά. Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα εδώ, πέρα από αυτή την όμορφη ανάμνηση διοίκηση που είδατε από τον κύριο Αντώνη Λεγόπουλο, έχω την τιμή να κάνουμε και μια Zoom συνομιλία για το αφιέρωμα του Άνστρα του 61 και 68 και είμαι πολύ χαρούμενος και ιδιαίτερη τιμή νιώθω, Αντώνη, που έχεις έρθει και έχεις δεχτεί τώρα αυτή την πρόσκληση. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και την πρόθεσή σου έτσι να μιλήσουμε και ζωντανά. Να πούμε βέβαια στον κόσμο ότι εκτός από την κοινή μας αγάπη για τα retro video games και για το retro computing κλπ, μας ενώνει και η αγάπη μας για τις μοτοσυκλέτες, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης συζήτησης προφανώς. Ακριβώς. Ισχύει. Θα το κάνουμε σε κάποιο άλλο Zoom αυτό, θα είναι. Okay. Λοιπόν, Αντώνη, εδώ έχω σκεφτεί έτσι κάποιες ερωτησούλες, έτσι, επειδή είχα πει και στην αρχή του αφιερώματος ότι δεν είχα ζήσει εγώ τον Άμστραντ όπως τον έζησες εσύ, ας πούμε, και συνομιλική σου. Οπότε οι ερωτήσεις μου είναι λίγο πιο γενικευμένες, δεν μπορώ να εντρυφήσω κάτι πολύ extreme. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία πώς θα βγει. Δεν χρειάζεται κιόλας, δεν χρειάζεται κιόλας. Σωστά. Δεν δίνουμε εξετάσεις εδώ. Εντάξει, ναι, ξέρεις, είμαι λίγο αγχωμένος αν θα σου αρέσαν οι ερωτήσεις μου, οπότε να μην το πω. Καταρχήν σου είχα πει να τη στείλει στο μάνατζερ μου πρώτα να τη συγκρίνει, δεν τη έστειλε, αλλά τέλος πάντων, ένεκα της γνωριμίας μας τώρα θα το δεχτώ, θα το δεχτώ. Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη ερώτηση. Αν θυμάσαι, πότε ήταν η πρώτη σου επαφή με τον Άμστραντ 61-28 συγκεκριμένα? Δεν θυμάμαι. Όχι. Καθόλου. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία, αλλά... ως μέλος της διδακτικής ομάδας του περιοδικού Pixel, τα υπολογιστές αυτοί μόλις ερχόντουσαν στην Ελλάδα, τους παίρναμε για τεστ. Οπότε υποθέτω ότι λίγο μετά την κυκλοφορία του ήρθε κάποιος στα χέρια μας για παρουσίαση. Το 85 λοιπόν, να υποθέσω, συνπλήν, ας πούμε. Ναι, κάπου εκεί. Εσένα η πρώτη επαφή ήταν με πράσινο, τυχόν monitor ή το έγχρωμο είχατε αυτή την ευκαιρία στο περιοδικό? Επειδή είμαι Παναθηναϊκός, πράσινο είχα πάρει. Και εγώ το ίδιο, Παναθηναϊκός. Βγαίνανε πρώτα γενικά και λόγω κόστους, αλλά και λόγω παραγωγής από το εργοστάσιο, βγαίναν πρώτα οι μονόχρωμες σειρές και μετά βγαίνανε οι έγχρωμες, που ήταν και λίγο ακριβότερες. Ναι. Οπότε στην αρχή ναι, είχαμε ένα μονόχρωμο και μετά ήρθε και η color έκδοση. Ναι, και είχα διαβάσει και στο Pixel τώρα σε κάποια διαφήμιση, δεν ξέρω αν ήταν όμως τώρα με τα γενέστρια την κυκλοφορία, ότι με το πράσινο monitor είχε 120.000 δραχμές και με το έγχρωμο είχε 160.000. Ναι, ήταν αρκετά. Ήταν μια διαφορά που τότε. Ναι. Τότε και αναλογικά, επειδή ήταν άλλη αξία των χρημάτων τότε, ήταν αρκετά ακριβότερος. Βεβαίως, ναι. Είναι. Και εμένα, δηλαδή, ο θείος μου τον πράσινο είχε, προφανώς για οικονομικούς λόγους τότε και την εποχή. Και επίσης, αν δεν με γελάει η γέρικη μνήμη μου, είχαν κυκλοφορήσει πρώτα οι εκδόσεις με το κασετόφωνο και μετά οι εκδόσεις με το disk drive. Σωστά. Σχέτα, ναι. Δεν το έχω δει αυτό πάντως. Ναι, υπήρχαν οι εκδόσεις με κασετόφωνο ενσωματωμένο και μετά βγήκαν οι εκδόσεις με τις δισκέτες, οι οποίες ήταν 2,5 ιντσών, αν θυμάμαι καλά. Ναι, γι' αυτό διαβάζω και πολύ 61-68 ότι ήταν συμβατή με 464, προφανώς ότι είχαν μάλλον αυτό το την κασέτα. Ακριβώς. Ο 464 είχε 64 και η μνήμης και ο 628 είχε 128 και η μνήμης. Η αναβάθμιση τότε η ζόρικη, που πολλοί θυμάμαι είχαν πάρει τον 464 και πολύ σύντομα είχε βγει 61-28 και κάποιο κοινό δηλαδή είχε ξενερώσει με εκείνη την κυκλοφορία. Είχε πατήσει λίγο, ναι. Ο Alan Michael Sugar τα έκανε αυτά. Να πούμε καταρχήν, φαντάζομαι θα το ξέρεις εσύ, ότι η λέξη Amstrad προέρχεται από το ονοματεπώνυμο του ιδρυτή και της εταιρείας, το όνομα είναι Alan Michael Sugar Trading, Amstrad. Και η Amstrad είναι μια εταιρεία η οποία πριν μπει στον χώρο των υπολογιστών, των home computers, κατασκεύαζε στερεοφωνικά. Κασετόφωνα, ναι, το έχω δει αυτό, το είχα διαβάσει. Ναι. Φοβερό. Καλά, κοίτα, και ο Sinclair μετά πήγε να κατασκευάσει μηχανές ηλεκτρικές. Αλλά...
Ο Sir Clive Sinclair, ο θείος, όπως τον λέγαμε, ήταν πολύ μπροστά την εποχή. Ήταν πολύ μπροστά την εποχή του. Είχε κατασκευάσει το C5, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ήταν ηλεκτροκίνητο. Είχαν έρθει και στην Ελλάδα κάποια κομμάτια. Θυμάμαι ένα εξώφυλλο του Pixel ή του Computer για όλους, δεν θυμάμαι. Είχε ένα Sinclair, ένα C1, φωτογραφημένο μπροστά στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τον το Φώτη του Γεωργιάδη, τον τότε αρχισυντάκτη του Computer για όλους. Αν θυμάμαι καλά. Δεν το έχω δει αυτό. Πρέπει να το δω. Πρέπει να είναι ενδιαφέρον. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία πληροφορία. Βέβαια, όλα αυτά αυτό βγήκε σε μια εποχή που ήταν η ηλεκτροκίνηση και η διάρκεια ζωής των μπαταριών και τέτοια ήταν παραμύθι. Οπότε γι' αυτό και απέτυχε, όπως και άλλες ιδέες τεχνολογικής κατεύθυνσης του θείου απέτυχαν. Τα micro drives, όχι τόσο τα μετρητές, και τα micro drives και ο QL. Ο Sinclair QL από το Quantum Leap, με μεγάλο άλμα μπροστά. Και όλα αυτά αποτύχανε. Αλλά εντάξει, υπήρχε τότε και η μεγάλη κόντρα, η οποία ήταν ανάμεσα στους Spectrumάδες και τους Amstradάδες. Ο Spectrum και ο Amstrad διεκδικούσαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς των home computers. Ήτανε και αντίστοιχων δυνατοτήτων, θα έλεγα, μηχανήματα. Ο Commodore 64, που ήταν το τρίτο αντίπαλο δέος, ήταν λίγο πιο μπροστά, αν όχι τόσο σε γραφικά, σίγουρα σε ήχο. Επεξεργαστική ισχύ. Σε ήχο και, εντάξει, και ήταν σε άλλη κατηγορία ακόμα το 2004. Μάλιστα. Ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω, αν πιστεύεις ότι η σειρά αυτή, η CPC γενικά, ήταν αντιγραφή της σειράς Commodore 64-128 ή ήταν κάτι που πήγε σε δικά του μονοπάτια, αλλά είχε ιδέες κλεμμένες από εκείνη τη σειρά. Εντάξει, όπως και στην τέχνη, έτσι και στην τεχνολογία, ακόμα και εκείνα τα χρόνια δεν υπάρχει παρθενογένεση. Οπότε ήταν μια λίγο περίεργη αγορά τότε, γιατί ήταν μια αγορά η οποία ήταν αδιαμόρφωτη. Γιατί οι υπολογιστές αυτοί, οι οποίοι λεγόντουσαν home computers, ήταν πολύ διαφορετικοί από τους υπολογιστές όπως τους γνωρίζουμε σήμερα. Υπήρχε δηλαδή, διείσδησαν μάλλον στην αγορά σαν εμπορικό προϊόν, σαν καταναλωτικό προϊόν μάλλον, στοχεύοντας να κάνουν πωλήσεις με video games περισσότερο και λιγότερο με εργαλεία όπως επεξεργαστές κειμένου κλπ. Όχι ότι δεν υπήρχαν και τέτοια προγράμματα, υπήρχαν, αλλά το μεγαλύτερο βάρος των εταιριών και των software houses που έφτιαχναν προγράμματα για αυτούς τους υπολογιστές ήταν στα παιχνίδια, καθαρά στα παιχνίδια. Η Amstrad είχε βγάλει και κάποια άλλη σειρά, την PCW, δεν θυμάμαι τώρα, συγχωρέστε με γιατί δεν θυμάμαι, η οποία έτρεχε CPM. Ήταν μια πολύ εξελιγμένη ηλεκτρονική γραφομηχανή που πήγε να γίνει κάτι σαν τα σημερινά PCs, όπως τα ξέρουμε σήμερα τέλος πάντων. Είχε και εκείνη το κοινό της, δεν είχε καθόλου παιχνίδια, είχε μονόχρωμη οθόνη, πρασινό, μαύρη κλπ. Και ήταν μια, είχε έναν επεξεργαστή κειμένου αρκετά καλό, πήγαινε πακέτο με εκτυπωτή και ήταν μια προσπάθεια της Amstrad να μπει στο επαγγελματικό κομμάτι των υπολογιστών. Αλλά δεν είχε καθόλου πλάκα γιατί δεν είχε παιχνίδια. Δεν είχε παιχνίδια. Τώρα, αν ήταν αντιγραφή του Commodore, δεν θα το έλεγα. Ήταν νομίζω μια προσπάθεια να προσφερθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα από τον ZX Spectrum. Και ολοκληρωμένο από την άποψη ότι πήγαινε πακέτο με οθόνη. Τον Spectrum και τον Commodore 64 τους έβαζε στην τηλεόραση. Μπορούσες δηλαδή να το συνδέσεις στην τηλεόραση σε ένα κανάλι συγκεκριμένο με το καλώδιο της κεραίας και εκεί τους έβλεπες. Βεβαίως υπήρχαν και πολλές πατέντες που ανοίγαμε, ειδικά για τον Spectrum, ανοίγαμε το καπάκι του, παίρναμε το σήμα της εικόνας πριν από το TV Modulator και το βγάζαμε composite και φτιάχναμε ένα βυσματάκι για να το συνδέουμε σε monitor όπως το Philips 1084 κλπ. Ωραίες πατέντες μιας άλλης εποχής που τώρα βέβαια όλα αυτά είναι πολύ απλοποιημένα και ένας νέος κομπίστας στον χώρο δεν σκέφτεται καν να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ανάγκη γιατί τώρα πια είναι πολύ ολοκληρωμένα τα συστήματα που μπορούμε να αγοράσουμε. Τότε δεν ήταν ολοκληρωμένα. Δηλαδή, φαντάσου ο Spectrum, θα πω πάλι για το Spectrum, είχε έναν εκτυπωτή ο οποίος ήταν πολύ στενός. Φαντάσου ότι το πλάτος της σελίδας του ήταν ίσως μικρότερο από το μισό Α4
Και δεν έπαιρνε φύλλα, έπαιρνε χαρτί σε ρολό που ήταν σαν ρολό τουαλέτας. Θερμικό χαρτί, ήταν σαν ρολό τουαλέτας. Οπότε αν ήθελες να τυπώσεις μια σελίδα Α4, την τύπωνες με πατέντα και κολλούσες τα δύο μισά ρολά, το ένα δίπλα στο άλλο, για να έχεις τη δέτοια. Ναι, είχε πολύ πλάκα. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν ήταν ολοκληρωμένα συστήματα από την άποψη που τα έχουμε συνηθίσει σήμερα. Γι' αυτό και γινόντουσαν αυτές οι πατέντες. Μάλιστα. Ωραίο. Εντάξει. Οπότε ήταν μια σειρά η οποία πήγε στα δικά της μονοπάτια. Εντάξει, είχε κάποιες ιδεούλες, αλλά έκανε τη δικιά της, ας πούμε, τους δικούς τους φανς, έπιασε δηλαδή μια κατηγορία σαν ένα νέο προϊόν, ας πούμε. Πολύ μεγάλο κοινό. Πολύ μεγάλο κοινό, Άμστερντ. Ωραία. Και εδώ έχει η επόμενη ερώτηση, η οποία σε ακολουθία είναι ότι έχω κάνει μια πρόχειρη έρευνα, ουσιαστικά ξεζουμίζοντας τα pixel περιοδικά τώρα το τελευταίο διάστημα, και βλέπω ότι στην Ελλάδα το πιο σύνηθες microcomputer εκείνης εποχής ήταν ο CPC. Δηλαδή διαβάζω και τα γράμματα αναγνωστών που σας στέλνανε στο περιοδικό και βλέπω, ας πούμε, 5 γράμματα CPC, ένα για Spectrum, ένα, 2 για Commodore. Κάπως έτσι είναι η αναλογία. Ισχύει. Ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κυρίως γιατί ο Amstrad, όπως προείπα, ήταν ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα από τον Spectrum. Ήταν και πιο ακριβώς, αλλά ήταν και πιο ελκυστικός. Οι δυνατότητές τους ήταν αντίστοιχες, οπότε σιγά σιγά απόκτησε και αυτός ένα μεγάλο και φανατικό κοινό. Μάλιστα. Θυμάμαι να πηγαίνω να παίζω στον πατέρα μου προπό, αρχές 90's, τώρα 91-92, και θυμάμαι να βλέπω τους ανθρώπους που ήταν στα ταμεία να έχουν αυτόν τον Άμστρα, τον πρασινόμαυρο, και να περνάνε εκεί προγράμματα που αργότερα έβγαλε στο Pixel, σε διαφημίσεις, ότι υπήρχαν προγράμματα για προπατζίδικα. Βεβαίως. Σε όλους τους home computers, ή στο μεγαλύτερο τέλος πάντων ποσοστό, είχαν γραφτεί ελληνικά προγράμματα από ελληνικές εταιρείες, προγράμματα τα οποία είχαν να κάνουν με το προπό και την πρόγνωση των αγώνων. Να πούμε ότι τα χρόνια εκείνα δεν υπήρχε το Joker κλπ. Σαν κρατικά τυχερά παιχνίδια υπήρχε μόνο το προπό, το οποίο προέρχεται από τα προγνωστικά ποδοσφαίρου, και τα λαχεία. Οπότε, επειδή πολλοί κόσμος ασχολείται με το προπό, πολλές ελληνικές εταιρείες είχαν φτιάξει κάποια προγράμματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις προγνώσεις του ποδοσφαίρου, είχαν πίσω στατιστικά αγώνων κλπ. Είχα κερδίσει και εγώ 20.000 δραχμές σε ένα πρόγραμμα, συμβουλευόμενο σε ένα πρόγραμμα προπό. Πολύ ωραία. Ωραίες. Αυτά, εντάξει, ήταν ωραίες εμπειρίες. Δηλαδή, είναι πράγματα που δεν ξέρω, δεν μπορούμε να τα ζήσουμε τώρα. Αλλά ήταν υπήρχε, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπήρχε και μια εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία ήταν για προγνωστικά ποδοσφαίρου με υπολογιστές. Προπό και 13, κομπιούτερς και προπό και 13, την παρουσίαζε ο Νίκος Οδατσέρης, συντάκτης του κομπιούτερ για όλους. Δεν το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια εγώ. Προπό και 13, κάπως έτσι. Νομίζω ότι στο YouTube υπάρχουν κάποια επεισόδια. Θα το ψάξω. Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, αν στο περιοδικό έγραφες τυχόν επάνω σε έναν Amstrad CPC με κάποιον επεξεργαστή κειμένου ή έστω με κάποιο άλλο μηχάνημα τότε, ή τα γράφατε στο χέρι, τα άρθρα, δηλαδή υπήρχε ο κομπιούτερ σε εκείνη την εποχή στη ζωή σας για τη σύνταξη του περιοδικού, για τη δημογράφηση. Όταν πήγα στο περιοδικό το 1986, δεν υπήρχαν υπολογιστές σαν εργαλείο. Ήταν μόνο για παιχνίδια, ήταν τα αντικείμενα της δουλειάς δηλαδή. Οπότε στην αρχή γράφαμε τα άρθρα μας χειρόγραφα σε blog και τα γράφαμε κιόλας αφήνοντας γραμμή παραγραμμή, έτσι ώστε το τμήμα διόρθωσης, γιατί τα χειρόγραφα μετά πηγαίναν στο τμήμα διόρθωσης. Όπως καταλαβαίνεις, αν έκανες κολυμπογράμματα, σε μισούσαν οι διορθωτές και οι διορθώτριες. Πηγαίναν λοιπόν στο τμήμα διόρθωσης, οπότε έπρεπε να έχει κενό ανάμεσα στις αράδες που έγραφες για να κάνουν τις διορθώσεις τους. Μετά από κάνα 2 χρόνια, ξεκινήσαμε να γράφουμε σε IBM συμβατούς, χρησιμοποιώντας το VolksWriter. Έναν πρωτόγονο επεξεργαστή κειμένου, αλλά ήταν κάτι που μας έλυσε τα χέρια. Γιατί φαντάσου ότι όταν έκανες, αν έκανες κάποιο λάθος ή αν είχες, ξέρω εγώ, μια άλλη ιδέα για αυτό που έγραφες, δεν χρειαζόταν να κάνεις γράφεις μπλάνκο, να μουτζουρώνεις χαρτιά κλπ. Απλώς έσβηνες το κείμενό σου και έγραφες κάτι άλλο. Ή πρόσθεσες κάτι άλλο. Πήγαινες στο τυπογραφείο, να υποθέσω, με τη μία στη δισκέτα και το βγάζανε εκεί. Ούτε καν. Πήγαινε
σε μία άλλη εταιρεία η οποία έκανε τη λεγόμενη φωτοσύνθεση, δηλαδή πληκτρολογούσαν ή έπαιρναν τα κείμενα που τους στέλναμε μετά σε δισκέτες, τα εκτύπωναν σε ειδικό χαρτί, το οποίο ερχόταν πίσω στο, πάλι σε ρολά στο περιοδικό, πήγαινε στο τμήμα, στο καλλιτεχνικό τμήμα, τα βάζανε πάνω σε μακέτες των σελίδων, κόβανε με το κοπίδι και το χέρι τα κείμενα, τα κολλάγανε με κόλλα ούχου, βάζανε και τις φωτογραφίες δίπλα και ήταν μια... αυτή ήταν τότε η μεθοδολογία του πώς έβγαιναν τα περιοδικά. Μετά βέβαια από το 1990 θα έλεγα 89, κάπου εκεί μπήκε το desktop publishing στη ζωή μας, δηλαδή ο ηλεκτρονικός τρόπος σελιδοποίησης του περιοδικού. Οπότε εκεί έγιναν ακόμα πιο ευέλικτα τα πράγματα και πιο εύκολα. Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί δεν τα ακούμε και κάθε μέρα. Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να μου περιγράψεις την εμπειρία τη δικιά σου και γενικά των χομπιστών εκείνης εποχής. Πώς ήταν να πας, ας πούμε, στην οδό Στουρνάρα, στη Μέκα των Home Micros και στα δεκάδες καταστήματα που είχαν δημιουργηθεί. Λοιπόν, αν θέλω λίγο να μπείτε στην ατμόσφαιρα όσο γίνεται ενός κόσμου στον οποίο η πληροφορία δεν μπορούσε να ταξιδέψει μέσα από τηλεφωνικές γραμμές, δεν υπήρχε ίντερνετ. Το ίντερνετ ήταν κάτι που απλώς ξέραμε ότι είναι ένα δίκτυο στο οποίο συνδέονται πολλοί υπολογιστές, το ξέραμε τελείως θεωρητικά. Οπότε η πληροφόρηση που ερχόταν στην Ελλάδα γινόταν μόνο μέσα από ξένα περιοδικά, από ξένο τύπο. Όταν λοιπόν έπρεπε να βγάλουμε το περιεχόμενο του περιοδικού, την ύλη του περιοδικού, κυρίως όσον αφορά τα παιχνίδια, κατεβαίναμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια, στα περίπτερα, στη Σταδίου που υπήρχαν πολλά περίπτερα και βιβλιοπολία που έφεραν ξένο τύπο και αγοράζαμε περιοδικά όπως το PC Magazine, το Your Computer, το Your Commodore, το Byte, διάφορα άλλα περιοδικά. Από εκεί βλέπαμε ποια είναι τα καινούργια παιχνίδια, ποιες είναι οι καινούργιες κυκλοφορίες. Και στη συνέχεια πηγαίναμε στα συγκεκριμένα μαγαζιά ή σε κάποια μαγαζιά που συνεργαζόμασταν στη Silicon Valley την ελληνική και στη Στουρνάρη και στα Πέριξ και συνεννοούμεθα με τους ιδιοκτήτες να μας δώσουν τα παιχνίδια και μάλιστα γράφαμε στο περιοδικό ότι το παιχνίδι το βρήκαμε στο τάδε κατάστημα. Κάποια ονόματα καταστημάτων που μπορώ να θυμηθώ ήταν το Computer Market, ήταν το Πλαίσιο αργότερα, ήταν ένα άλλο στη Θησέως που ξεχνάω το όνομα, ήταν στην Καλλιθέα, ήταν εκτός κέντρου, σε μία στοά μέσα, σε κάποιον όροφο. Ήταν πολλά, πολλά καταστήματα εκεί στη Στουρνάρη. Υπήρχαν τότε πάρα πολλά καταστήματα. Ναι, και εγώ σκέψω όταν το 96 άρχισα να ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κομπιούτερ σαν έφηβος, θυμάμαι τότε ήδη ήταν πάρα πολλά τα καταστήματα και Τότε είχαμε μπει στη διαπλανητική δεκαετία για τους υπολογιστές. Ναι, ναι. Θυμάμαι ένα κατάστημα να υπάρχει και μάλλον μέχρι τότε, δηλαδή 96, που λεγόταν Μικρόπολης ή Μικρόπολης. Μικρόπολης, ναι, Μικρόπολης. Αυτό, και ο Εγκέφαλος. Εγκέφαλος νομίζω είναι, ακόμα υπάρχει και είναι από τότε, θεωρητικά. Κάνουμε διαφήμιση εδώ τώρα, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, θα βάλουμε μπίπ. Βάλει τοποθέτηση προϊόντος επάνω. Σωστό. Ξέρεις τώρα, θέλω να σε ρωτήσω. Αγαπημένο σου παιχνίδι στον CPC. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ένα. Το Elite. Ποιο? Elite. Elite, δεν το ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα το ψάξω. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ήταν καταπληκτικό. Ναι. Ήταν ένα συνδυασμός και strategy και shoot 'em up. Ήσουν ο κυβερνήτης ενός διαστημοπλοίου, το οποίο μετέφερε εμπορικό φορτίο είχε. Οπότε έπρεπε να πας από πλανήτη σε πλανήτη, να διαλέξεις τι θα πάρεις, ανάλογα με τη ζήτηση που υπήρχε, τι είδη θα φορτώσεις στο διαστημόπλοιό σου. Σου την πέφτανε space πειρατές, διαστημικοί πειρατές στο δρόμο, οπότε και γινόταν λίγο shoot 'em up. Έπαιζαν τιμές προϊόντων, οπότε μπορεί να αγόραζες, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο εμπόρευμα, ξέρω εγώ, σιδηρικά και εκεί που θα πήγαινες μέχρι να φτάσεις να είχε πέσει η τιμή των σιδηρικών και να την πατούσες. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο παιχνίδι. Οπότε είχε βάθος αρκετό. Πολύ καλό. Αυτό ήταν ο Βασίλης ο Τερζόπουλος, ένα συνεργάτης του περιοδικού, ο οποίος έγραφε και αυτός, είχε Άμστερνταμ ο Βασίλης. Αυτός έγραφε πολλά παιχνίδια, reviews
πολλών παιχνιδιών για τον Amstrad και δημοσίευε σπασίματα παιχνιδιών. Α, ήταν cracker. Άπειρες ζωές, ναι, ήταν cracker, ναι. Μάλιστα. Μου αρέσει που με τη μία πάντως με τους ερώτησα πριν ολοκληρώσω, έχεις απαντήσει. Να πούμε σε όλους όσους μας παρακολουθούν ότι μου είπε ο Νίκος αν θέλω να μου πει τις ερωτήσεις πριν ξεκινήσουμε την μαγνητοσκόπηση, του είπα όχι, είναι ανέκπληξη. Ναι, ισχύει. Τώρα όμως, επόμενη ερώτηση. Θα έχεις την υπομονή εν έτη 2021 να βάλεις είτε το Elite είτε κάποιο άλλο παιχνίδι στον άνθρωπο για να παίξεις? Θα καθόσουν δηλαδή να ασχοληθείς, όχι τώρα 5 λεπτά, να παίξεις? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα των παιχνιδιών που έβγαινε τότε ήταν αρκετά ανώτερη από την ποιότητα των παιχνιδιών που βγαίνουν τώρα. Ναι, να εξηγηθώ. Επειδή τα τεχνικά μέσα, το hardware αυτών των μηχανημάτων ήταν πολύ φτωχά σε σχέση με ό,τι υπάρχει τώρα. Εννοείται. Ένα παιχνίδι για να πετύχει, οι προγραμματιστές μάλλον, για να κάνουν ένα παιχνίδι να είναι πολύ καλό, ή έπρεπε να ξεχυλώσουν τις δυνατότητες του μηχανήματος, και αν πάρει κάποιος παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει για όταν πρωτοκυκλοφόρησαν αυτά τα μηχανήματα, τα παιχνίδια δηλαδή που κυκλοφόρησαν τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας στο Amstrad, με τα παιχνίδια που κυκλοφόρησαν τον 7ο χρόνο της κυκλοφορίας στο Amstrad, χωρίς να έχει αλλάξει το hardware, αν δει κανείς τις δυνατότητες και την απόδοση και τα γραφικά των παιχνιδιών αυτών, με το ίδιο hardware, με το ίδιο υλικό, δεν έχουν καμία σχέση. Οπότε οι προγραμματιστές εκεί έπρεπε να, τα software houses όπως τα λέγαμε τότε, έπρεπε και να σοφιστούν ωραία σενάρια που να είναι φάνταστα κλπ. Ωραία υπόθεση, ωραία πλοκή, και βεβαίως να τραβήξουν, να ξεχυλώσουν τις δυνατότητες του υλικού και στα γραφικά και στον ήχο και οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν. Τώρα βέβαια με την υπολογιστική ισχύ και τις κάρτες γραφικών που έχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι παιχνιδομηχανές, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Είναι, εντάξει, ναι. Τα γραφικά και το περιβάλλον μόνο και τα παιχνίδια ανοιχτού κόσμου που παίζουμε τώρα είναι εντυπωσιακά από μόνα τους. Τολμώ όμως να πω ότι σεναριακά εκείνα τα παιχνίδια ήταν ανώτερα. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Το λέω και εγώ σε κάποια επεισόδια. Τα παλιά, τα ρετρό παιχνίδια είχαν ένα βάθος. Υπήρχε πολύ μεγάλη δημιουργικότητα. Τώρα παίζεις ένα παιχνίδι και βλέπεις το μισό παιχνίδι, δεν έχει τόσο βάθος. Μάλιστα. Επειδή έχω και αυτό εδώ μπροστά μου και γράφει πιξελώσιμο τον Batman της Ocean, έχω δει στα περιοδικά τα Pixel ότι υπήρχαν πολλές διαφημίσεις που όσα παιχνίδια, όχι, βασικά λέγατε να αναζητάτε αυτά τα παιχνίδια με το πιξελώσιμο για να πάρετε καλές εκπτώσεις. Αυτά έχω δει, ήταν παιχνίδια της Ocean κατά κόρον. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή τη συνεργασία δηλαδή με τα παιχνίδια έτρεχες εσύ κατά κόρον στα μαγαζιά για να κάνεις τέτοιες συμφωνίες, μαρκετινίστικα, έτσι τα discounts, όλα αυτά? Ήταν δηλαδή δικιά σου ιδέα σαν gamer, γιατί ξέρω ότι είσαι ένα πολύ καλός gamer και σου άρεσαν πολύ τα παιχνίδια? Όχι, δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν, καταρχήν το Pixel, να πούμε ότι έβγαινε από την εκδοτική εταιρεία, τον εκδοτικό οργανισμό CompuPress, μια εταιρεία η οποία υπάρχει ακόμα, και τότε είχε, δεν είχε περιοδικά μόνο για υπολογιστές, είχε δηλαδή το Pixel και το Computer για όλους. Το Computer για όλους ήταν για τους επαγγελματικούς υπολογιστές, τους πιο σοβαρούς, ας πούμε. Το Pixel για video games, και είχε και άλλα περιοδικά. Η CompuPress είχε για τουριστική αγορά, είχε το Information που ήταν για σοβαρότερο business computing ακόμα και για επιχειρήσεις κλπ. Οπότε υπήρχε, θέλω να πω, γιατί τα λέω αυτά, γιατί υπήρχε ολοκληρωμένο εμπορικό τμήμα. Υπήρχαν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόντουσαν μόνο με τις διαφημίσεις, μόνο με το να φέρουν διαφημίσεις και να κλείνουν εμπορικές συμφωνίες. Εμείς, σαν δημοσιογράφοι και συντάκτες, ήμασταν επιφορτισμένοι με το να γεμίζουμε το περιοδικό με ενδιαφέρουσα ύλη και να το κάνουμε ελκυστικό σαν ύλη. Και το εμπορικό τμήμα ήταν εκείνο το οποίο έφερνε τα έσοδα και τις διαφημίσεις. Γιατί τα έσοδα των περιοδικών τότε ήταν και από πωλήσεις και από διαφημίσεις. Τώρα πλέον είναι μόνο από διαφημίσεις, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς κανείς δεν αγοράζει, πολύ λίγοι μάλλον αγοράζουν περιοδικά. Επίσης να πούμε ότι εκείνα τα χρόνια τα μεγάλο μέρος των παιχνιδιών που ερχόντουσαν στην ελληνική αγορά, ειδικά για τα πρώτα χρόνια της άνθησης του home computing, ήταν
εισαγωγές καταστημάτων. Δεν υπήρχαν δηλαδή αντιπροσωπείες παιχνιδιών εδώ στην Ελλάδα. Είχε ο Νίκος ένα κατάστημα, έβλεπε τι γινόταν στο εξωτερικό και τι πουλούσε και έφερνε μια συγκεκριμένη παρτίδα, 200 κασέτες, 200 δισκέτες από ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Από κάποια χρονολογία, θα έλεγα το 88, 89 και μετά, ξεκίνησαν οι επίσημες αντιπροσωπεύσεις των κάποιων software houses στην Ελλάδα, η Ocean ήταν ένα από αυτό, και αν θυμάμαι καλά, την Ocean... US Gold. Συγγνώμη. Και η US Gold νομίζω ήταν πολύ συνηθισμένη. Ναι, τέλος πάντων, ξεκίνησαν κάποιες εταιρείες και έκαναν πιο επίσημες εισαγωγές παιχνιδιών, πράγμα το οποίο σήμερα, γιατί τα παιχνίδια ήταν και πολύ εύκολα να αντιγραφούν. Γιατί ειδικά τα παιχνίδια τα οποία ήταν σε κασέτα, σε αναλογική κασέτα, το μόνο που είχες να κάνεις ήταν να βάλεις ένα κασετόφωνο να κάνει play και ένα άλλο κασετόφωνο να κάνει rec για να αντιγράψεις την κασέτα. Δεν είχες και κάποια... διπλό κασέτα. Ναι, ακριβώς. Υπήρχαν βέβαια κάποια κλειδώματα και τέτοια. Αυτό έγινε, μετά έγινε πιο δύσκολο όταν τα παιχνίδια πέρασαν σε δισκέτα. Αλλά τέλος πάντων, υπήρχε αρκετή αντιγραφή τότε, όπως και τώρα. Οπότε όταν ξεκίνησαν κάποιες εταιρείες να επενδύουν χρήματα σε αυτό το πράγμα, ξεκίνησαν να έρχονται στην Ελλάδα και τα πρώτα πιο ολοκληρωμένα και πρωτότυπα, original δηλαδή, πακέτα παιχνιδιών με τις έγχρωμες συσκευασίες, με τα βιβλία οδηγιών, τα original και διάφορα άλλα πράγματα. Γιατί μέχρι τότε πήγαινες να αγοράσεις ένα παιχνίδι και έπαιρνες μια κασέτα η οποία ήταν φωτοτυπία το εξώφυλλο του παιχνιδιού μαυρό-άσπρο και άντε να έχει κάποιες οδηγίες πίσω, αγγλικές, κάκο φωτοτυπημένες. Οπότε ήταν λίγο δύσκολο. Από τη στιγμή όμως που ξεκίνησαν και αντιπροσωπευόντουσαν στην Ελλάδα κανονικά τα παιχνίδια, οι εταιρείες, ξεκίνησαν και ερχόντουσαν και τα πρωτότυπα πακέτα των παιχνιδιών με τις οδηγίες εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ενδιαφέροντες όλες αυτές τις πληροφορίες. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί πιστεύεις ότι η Amstrad δεν συνέχισε στην αγορά των κομπιούτερ. Δηλαδή μετά τον Plus που έβγαλε, τον 6128 Plus, νομίζω έβγαλε και έναν IBM συμβατό τύπου, δηλαδή κάτι τέτοιο, και μετά τέλος αυτό ήταν με την Amstrad, αν θυμάμαι καλά. Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και σοβάρευε το παιχνίδι με την αγορά των υπολογιστών. Δηλαδή, ειδικά όταν η IBM έδωσε την άδεια να κυκλοφορούν συμβατοί με IBM υπολογιστές και να τρέχουν το λειτουργικό του σύστημα, διαχωρίστηκε η αγορά και υπήρχε ένα αγοραστικό κοινό που ήθελε να πάρει έναν υπολογιστή για να κάνει τη δουλειά του, είτε ήταν λογιστικό γραφείο για να τρέχει λογιστικά προγράμματα, είτε ήταν ένα εμπορικό κατάστημα που ήθελε να έχει αποθήκη οργανωμένη, είτε ήταν ένα δικηγορικό γραφείο που ήθελε να έχει τα έγγραφά του ταξινομημένα και δακτυλογραφημένα στον υπολογιστή και αποθηκευμένα σε υπολογιστή κλπ. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Και το άλλο κομμάτι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν παιχνίδια. Ταυτόχρονα, επειδή άρεσαν και γνώριζαν γρήγορη και μεγάλη εξέλιξη και τα κυκλώματα των υπολογιστών, έγιναν δηλαδή υπολογιστές πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι και πιο χωρίς να είναι τόσο ακριβοί. Όπως ήταν για παράδειγμα η Amiga που ήρθε στην ελληνική αγορά, η Amiga 1.400.000 δραχμές, όταν ο Spectrum και ο Amstrad είχαν. Πώς είπες ότι είχε ο 464? 120, μάλλον στην αρχή του, από ό,τι έχω δει. Βέβαια, φαντάσου τώρα, 120.000 με 400.000 δραχμές. Καμία σχέση φυσικά οι δυνατότητες του μηχανήματος. Όχι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ήταν όμως αμπισαλαία η διαφορά στα χρήματα. Με την εξέλιξη λοιπόν των κυκλωμάτων, τα οποία φτύνηναν, κατάφεραν και έγιναν πιο φτηνοί και οι υπολογιστές. Μπορούσες δηλαδή να αγοράσεις ένα μηχάνημα με τις δυνατότητες της Amiga χωρίς να πληρώσεις 400.000, πληρώνοντας αρκετά λιγότερα. Ταυτόχρονα άρχισαν και βγαίναν και οι πρώτες κονσόλες. Το Nintendo Entertainment System, το NES, το Super Nintendo, το Sega Mega Drive κλπ. Τα οποία ήταν πιο εύκολα στη χρήση τους από τους μικροϋπολογιστές. Δεν χρειάζονταν να ξέρεις κάτι. Έβαζες την πρίζα, κούμπωνες το cartridge επάνω, το άναβες, έπαιζες. Δεν χρειάζονταν να ξέρεις basic για να φορτώσεις load και λοιπά, να βάλεις τη δισκέτα και τέτοια. Το βάζεις τηλεόραση, το βάζεις την πρίζα, κούμπωνες το cartridge, έπαιζες. Άλλαξε λοιπόν η αγορά. Οπότε έγιναν οι πιο σοβαροί υπολογιστές, ας τους πούμε έτσι, που ήταν για δουλειά, και την θέση των μικροϋπολογιστών, home computers που ήταν λίγο απ' όλα,
άρχισαν και έπαιρναν οι παιχνιδομηχανές. Οπότε θεωρώ πως γι' αυτό σταμάτησε η Amstrad, γι' αυτό φαλήρισε και η Sinclair και η Commodore με τον Commodore 64 και πολλές άλλες εταιρείες που έβγαζαν τότε αντίστοιχους υπολογιστές. Ναι, είναι σωστές οι απόψεις αυτές και πιστεύω ότι ρόλο ίσως να έπαιξε μετά και η Λέλαπα που λεγόταν Amiga 500 και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό σαν 16-bit το μηχάνημα έδωσε όλεθρο στα περασμένα, δηλαδή δεν τους άφησε περιθώριο. Ναι, σαφώς. Ήταν και η Amiga και ο Atari, η σειρά ST. Ήταν πολλά levels παραπάνω από τους 8-bit υπολογιστές. Καταρχήν είχαν υπερδιπλάσια υπολογιστική δύναμη, είχαν άλλα κυκλώματα ήχου, άλλες κάρτες, άλλα κυκλώματα γραφικών, όχι κάρτες. Ας τις λέω κάρτες για να καταλαβαινόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Άλλα κυκλώματα γραφικών. Ήταν πιο δυνατά μηχανήματα. Όμως και αυτά δεν είχαν την πορεία που θα περίμενε κανείς να έχουν, όσο εντυπωσιακά και αν ήταν. Γιατί λίγα χρόνια έμειναν στην αγορά. Γιατί μετά όποιος ήθελε να πάρει ένα μηχάνημα για να παίζει, δεν έπαιρνε Atari ST ούτε Amiga. Πιο εύκολα θα έπαιρνε ένα PlayStation ή πιο εύκολα θα έπαιρνε ένα Game Boy στο χέρι να πάει βόλτα ή ένα NES τέλος πάντων. Ήτανε δηλαδή, όλοι αυτοί οι υπολογιστές έπρεπε να τους δώσεις χρόνο. Να κάτσεις να τους μάθεις, να μάθεις τα χούλια τους, να μάθεις τις ιδιαιτερότητές τους και από κάποια στιγμή και μετά αυτό προφανέστατα κούρασε τον άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τεχνολογία σαν χόμπι και τα παιχνίδια και ήθελε κάτι πιο γρήγορο, πιο εύκολο, με μεγαλύτερη ποικιλία αν θέλεις. Οπότε όλα αυτά πήγαν περίπατο από κάποια χρονιά και μετά. Μάλιστα. Έχω διαβάσει ότι ο CPC 628 ήταν ο καλύτερος κατά κόρον από όλους τους άλλους και από θέμα γραφικών και από θέμα ήχου. Ισχύει αυτό? Ήταν όντως? Ήταν καλύτερος από το Spectrum. Όχι αισθητά καλύτερος, ήταν καλύτερος από το Spectrum σε γραφικά. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, κύκλωμα ήχου είχαν το ίδιο. Όχι, είχε Yamaha νομίζω. Συγγνώμη. Yamaha τα YM. Μπράβο. Ο Spectrum δεν είχε αυτό το κύκλωμα, αυτό το τσιπάκι μάλλον για τον ήχο, οπότε ήταν πιο, ας πούμε, σύνθετος, πιο πολυκάναλος θα έλεγα, ας το πούμε έτσι, καταχρηστικά, ο ήχος του Amstrad. Ναι, από ένα σημείο και μετά ήταν πιο δυνατός από τον Spectrum. Προσπάθησε να απαντήσει η Sinclair με τον Spectrum 128, Rodix 128, αλλά εντάξει, δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε και αυτός, είχε και αυτός το κοινό του, αλλά δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Γενικά ήταν, νομίζω, πιο ποιοτικά μηχανήματα η Amstrad. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που τότε έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο. Η ποιότητα του πληκτρολογίου. Γιατί δεν ήταν όπως τώρα που παίρνεις έναν υπολογιστή, δεν σ' αρέσει το πληκτρολόγιο, το πετάς ή σου χαλάει, το πετάς και παίρνεις με 20, από 20 έως 220 ή 320 ευρώ πληκτρολόγιο, τότε τον παντρευόσουν. Όπως τον έπαιρνες, αυτό ήταν. Οπότε η ποιότητα των πλήκτρων κλπ. Έπαιζε μεγάλο ρόλο. Στους Spectrum 128 δεν μπορούσες να γράψεις με ευκολία, τα πλήκτρα έμπαιναν μέσα και έμεναν εκεί. Ναι, δεν ήταν τόσο εργονομικός. Ο Amstrad, οι 628 και 464 ήταν γενικά πιο ολοκληρωμένα, όπως είπα νωρίτερα, και από ένα σημείο και μετά, όπως αποδείχθηκε, πιο ποιοτικά μηχανήματα, πιο εργονομικά, πιο φιλικά. Κατάλαβα. Ωραία. Τελειώνουμε τις ερωτήσεις. Δεν θέλω να σε κουράσω πάρα πολύ ακόμα. Δεν με κουράζει καθόλου. Αν απολύσει εκείνη την πιο απλουστευμένη εποχή και την επαφή που υπήρχε με τους κομπιούτερς, δηλαδή πιστεύεις ότι τότε ήταν de facto να κάνουν 2-4 πράγματα, ενώ τώρα υπάρχει όλη αυτή η πληροφορία, υπάρχουν τόσες ικανότητες και από οτιδήποτε, από το να γράψεις μουσική, από να κάνεις τα βίντεο, οτιδήποτε. Αν απολύσει εκείνη την εποχή. Κοίταξε, δεν είμαι ο καταλληλότερος κριτής για να σου πει για αυτή την εποχή. Γιατί όλη η γενιά η δικιά μας που ξεκίνησε την ενασχόλησή της με τους υπολογιστές εκείνα τα χρόνια εξελιχθήκαμε και επαγγελματικά. Εγώ δηλαδή όταν πήγα στο Pixel μετά από ένα χρόνο ξεκίνησα να σπουδάζω δημοσιογραφία. Οπότε σπούδαζα δουλεύοντας και εξελισσόμουνα όσο εξελισσόταν και η δουλειά. Επάνω στη δουλειά, όσο εξελισσόταν η αγορά των υπολογιστών και έμπαιναν καινούργια πράγματα, εξελισσόμασταν και εμείς γιατί τα μαθαίναμε.
Δηλαδή, εξελισσόμασταν μαζί με την αγορά, μαζί με το, με το αντικείμενο της δουλειάς μας. Ναι, ναι. Και βεβαίως ήμασταν πιτσιρικάδες, έτσι. Δηλαδή, εγώ δουλεύα στο Pixel από τα 18 μέχρι τα 24-25 χρόνια μου. Οπότε, ούτως ή άλλως, αν μου λες, αν με ρωτάει κάποιος αν αναπολέει εκείνη την εποχή, είναι σαν να μου λέει αν αναπολώ την εποχή που ήμουν 18-19 χρονών. Εννοείται ότι την αναπολώ. Ναι. Απ' την άλλη, προσπαθώντας να απομονώσω καθαρά το tech κομμάτι, το τεχνολογικό κομμάτι εκείνης της εποχής, σίγουρα ήταν πιο ερασιτεχνικά, πιο ρομαντικά, όπως θέλεις πες το τα πράγματα, γιατί έπρεπε να ψάξεις και να ανακαλύψεις μόνος σου. Και βεβαίως είχαμε πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο σαν νέοι. Δεν είχαμε ούτε τόσες υποχρεώσεις όσες έχουν τώρα. Δηλαδή ένα παιδί 19-20 χρονών του 2020 με ένα παιδί 19-20 χρονών του 1985-86-87-88, ο τωρινός έχει πολύ λιγότερο ελεύθερο χρόνο, πολύ περισσότερες υποχρεώσεις, πολύ περισσότερες ευθύνες ενδεχομένως και πολύ περισσότερη πληροφορία να διαχειριστεί σε οτιδήποτε. Στο χόμπι του, στους φίλους του, στις γυναίκες, στο διάβασμά του, στη μουσική του, στις ταινίες. Έχει πολύ περισσότερη πληροφορία στη μουσική, εντάξει, το συζητάμε. Έχει πολύ περισσότερη πληροφορία να διαχειριστεί. Όλο αυτό λοιπόν μειώνει τον ελεύθερο χρόνο. Τότε ήταν λίγο πιο αργή η ρυθμή, καλός ή κακός. Οπότε είχες το χρόνο και να ψάξεις και να εντρυφήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αφιερωθείς τόσο πολύ και να εμβαθύνεις. Μπορούσες να πηγαίνεις go with the flow, που λένε και στο χωριό μου, και να εξελίσσεις σιγά-σιγά με το ρυθμό δηλαδή που εξελισσόντουσαν τα πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, είχε πολύ... αλλά δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν ξέρω αν αυτό που θα πω είναι σωστό, αλλά μου φαίνεται ότι είχε περισσότερη πλάκα τότε το πράγμα. Και εγώ έτσι πιστεύω να σου πω γιατί. Γιατί εγώ ξεκίνησα το 96, όπως είπαμε, κομπιούτερ δικό μου. Είχα την επαφή με τον CPC από το 88-89, αλλά ήταν του θείου μου και πήγαινα μόνο για να παίξω έτσι κάποια παιχνιδάκια. Θυμάμαι δηλαδή να είμαι 14-15 χρονών και να ξεκινάω να διαβάζω το RAM. Θυμάμαι να διαβάζω άρθρα του Νίκου Δήμου, που ήταν εξαίρετος δημοσιογράφος και εκείνος, ας πούμε. Και μου είχε γεννηθεί μέσα μου μια τόσο μεγάλη φιλόγα για τα κομπιούτερ, για τη μάθηση και ήθελα να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτά. Δυστυχώς δεν το κατάφερα. Ήμουν όμως πολύ καλός από μικρό σκέψου, Αντώνη, να ασχολούμαι με το hardware. Δηλαδή, θυμάμαι να πηγαίνω και να στείνω από το μηδέν σασί υπολογιστών σε φίλους, σε συγγενείς, μέχρι και για λεφτά μου δίνανε κάποιοι, έτσι, χαρτζιλίκι, 2-3 χιλιάδες δραχμές. Το αγάπαγα πάρα πολύ και έχω να θυμηθώ και εγώ πολύ ωραία πράγματα, παρότι είναι πιο μεταγενέστερη εποχή και πιο ακόμα λίγο πολύπλοκη από την εποχή των Homeigros. Αυτά μου λείπουν όμως τώρα, Αντώνη. Ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, οι υπολογιστές της δεκαετίας του 80 ήταν πολύ πιο compact και πολύ πιο συγκεκριμένοι από τους υπολογιστές του 90 κλπ. Δηλαδή, αυτά τα μηχανήματα χρειαζόταν να τα ανοίξουμε απλώς για να δούμε τι έχουν μέσα και για να δούμε και τα συστατικά τους ποια ήταν, γιατί δεν αναγραφόντουσαν τι κύκλωμα έχει ο ένας και ο άλλος στο μάνιο του υπολογιστή. Οπότε είχε και μια φάση εξερεύνησης να ανοίξει τον υπολογιστή, να δεις μέσα τι γίνεται και πώς είναι τοποθετημένα πάνω στην πλακίδα τα εξαρτήματα και λίγο την αρχιτεκτονική της και προσπαθώ να βάλεις κάποια συμπεράσματα τέλος πάντων για να γράψεις το κομμάτι ή για να δεις γιατί αυτό το μηχάνημα κάνει το ένα ή γιατί κάνει το άλλο, γιατί κάνει το δίνα κλπ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω, τώρα άσχετο με το CPC αυτό, την εμπειρία σου, έτσι, τώρα δεν ξέρω βέβαια πόσο σύντομα θα μπορείς να απαντήσεις κάτι τέτοιο, γιατί πιστεύω υπάρχει πολύ, πολύ ανάμνηση σε αυτό το κομμάτι. Αυτά τα 6-7 χρόνια που ήσουν στο Pixel, πόσο σημαντικά ήταν για σένα όλο αυτό που έζησες, αυτό που ήρθε μετά τους, αυτούς που σας διαβάζανε και μέχρι τώρα, όπως και εγώ, συγγνώμη, θα το πω, σας διαβάζουμε και ακόμα και τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή, το Pixel για σένα εν ολίγης κάπως. Όπως είπα και νωρίτερα, είχαμε την τύχη να ζήσουμε ένα κύμα στη γέννησή του. Δηλαδή, το κύμα της τεχνολογικοποίησης, αν μου επιτρέπετε όρος, των ανθρώπων και της ζωής μας. Πολλοί από τους μεταγενέστερους επιστήμονες της πληροφορικής
ξεκίνησαν και έκαναν τα πρώτα τους βήματα και ανακάλυψαν αυτό που αργότερα θα ασχολιόντουσαν σαν επιστήμονες μέσα από τα περιοδικά όπως το Pixel ή το Computer για όλους, είτε το RAM είτε τα άλλα περιοδικά της εποχής. Βέβαια. Νιώθαμε δηλαδή λίγο κάτι σαν. Θα πούμε τώρα κολοκύθια. Τέλος πάντων, νιώθαμε κάτι σαν πρωτοπόροι που ήμασταν μέσα σε μια αγορά και μια τάση η οποία τότε διαμορφωνόταν και τότε εξελισσόταν. Οπότε, ναι, ήταν πολύ, πολύ σημαντικά εκείνα τα χρόνια. Αναμνήσεις, ναι, πάρα πολλές και δημιουργικές, γιατί δουλεύοντας πάρα πολλές ώρες και εγώ και πολλοί από τους συνάδελφους, εμβαθύναμε στο κομμάτι αυτό, είτε τεχνολογικά είτε δημοσιογραφικά, ανακαλύπταμε πράγματα για τον κόσμο μέσα από την τεχνολογία. Και όλοι όσοι ήμασταν στην CompuPress είχαμε την ευκαιρία και κάναμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπήρχε μια εκπομπή η πρώτη εκπομπή για video games στην Ελλάδα. Ήταν το 1991 στην RT1 για 13 επεισόδια, το Computer Show. Και με φώναξε μια μέρα ο Νίκος ο Μανούσος, ο ιδιοκτήτης της CompuPress, στο γραφείο του και μου λέει, ο Νίκος είχε μια συνθηματική ατάκα όταν σε φώναζε στο γραφείο σου και σου λέγε Λεκόπουλε, παιδί μου, είναι τη χειρή σου μέρα. Ήξερε ότι κάτι σου ετοιμάζει. Με φώναξε μια μέρα, μου λέει Λεκόπουλε, παιδί μου, είναι τη χειρή σου μέρα. Και μου είπε, θέλω να μου στήσεις μια εκπομπή για video games. Τι εκπομπή, ρε Νίκο, του λέω. Μου λέει για τηλεοπτική εκπομπή για video games. Ιδέα από τηλεόραση, τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε αυτό και στήσαμε μια εκπομπή για υπολογιστές. Το Computer Show, για video games μάλλον, γιατί υπήρχαν ταυτόχρονα με το Computer Show έπαιξε και άλλη μια εκπομπή που ήταν Computer στα τα εργαλεία του 2000, που ήταν μια εκπομπή για επαγγελματικούς υπολογιστές. Την παρουσίαζε ο Νίκος ο Ζερβός, συντάκτης του Computer για όλους, διδακτική ομάδα του Computer για όλους, και Προπό και 13άρη, που σου είπα νωρίτερα, που ήταν για προγνωστικά ποδοσφαίρου με τη βοήθεια υπολογιστών. Αυτές οι τρεις εκπομπές παίξανε ταυτόχρονα την ίδια νεοχρονική περίοδο. Ήταν όλες παραγωγές της CompuPress και ήταν οι πρώτες που έπαιξαν στην ελληνική τηλεόραση για υπολογιστές. Εντάξει, το Computer Show ήταν show. Όσοι έχετε χρόνο, ψάξτε στο YouTube, υπάρχουν όλα τα επεισόδια. Είχε πολύ πλάκα. Ήταν δηλαδή, φαντάσου, κάτι σαν Radio Arvilla, μάλλον Aman, όχι Radio Arvilla, Aman. Και κάτι άλλο. Είχε πολύ πλάκα. Την παρουσίαζα εγώ με τον Γιώργο τον Κυπαρίση. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα, να πάρεις ένα παιδί που σπουδάζει δημοσιογραφία και από εκεί που γράφεις το Volkswagen ή στο χαρτί, να του πεις μπες μέσα σε ένα στούντιο και κάνει μια ολοκληρωμένη εκπομπή τηλεοπτική, είναι κάτι μεγάλο. Και τότε δεν υπήρχε η έκθεση και η ευκολία της έκθεσης που υπάρχει τώρα. Ναι. Δηλαδή, έχω το κινητό μου και γίνομαι YouTuber. Τότε. Το θεωρούσαμε και λίγο μαγιά, ας πούμε, και αναγνωρισιμότητα να βγούμε στην τηλεόραση. Και να... Γιατί υπήρχαν δύο κανάλια τότε, έτσι. Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 και η ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ3 δεν θυμάμαι καν αν υπήρχε, τέλος πάντων. Οπότε ξεστάνε και λίγο, εγώ είμαι στην τηλεόραση. Κλάιν. Οπότε, ναι. Πάρα πολλές και σημαντικές αναμνήσεις, γιατί ήταν μια περίοδος η οποία και επιμορφωθήκαμε και χτίσαμε την καριέρα μας πολύ μέσα από αυτό το πράγμα. Γνωρίσαμε φίλους, έχω φίλες που κρατάνε ακόμα, τη γυναίκα μου τη γνώρισα στην CompuPress. Δηλαδή, είμαστε και συναισθηματικά δεμένοι, πολλοί από εμάς, όχι μόνο με το Pixel και τα περιοδικά, αλλά και δηλαδή... Έχει τύχει, ξέρω εγώ, και έχω μπει μετά από 30 χρόνια, έτσι, κάπου και μιλώντας μου λένε είσαι εσύ που γράφεις το Pixel και ξέρεις εγώ τώρα έχω μια εταιρεία που φτιάχνουμε application για κινητά και έκανα τα πρώτα μου βήματα διαβάζοντας το Pixel. Υπάρχει δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Εντάξει, είχε πλάκα. Πολύ, πολύ σημαντικό. Και η τελευταία ερώτηση θα ήταν για το Computer Show, αλλά ουσιαστικά μου το ανέφερες και αυτό. Ξέρεις τι, θέλω να σε ρωτήσω. Καταρχήν να πω ότι είχα κάνει ένα λάθος, παιδιά, εγώ στο επεισόδιο που είχα κάνει στην περασμένη καραντίνα το Μάρτιο. Είχα παρουσιάσει ελληνικές εκπομπές και ο Αντώνης όταν το είδε,
μου είπε ότι είχα κάνει λάθος, ότι όντως το Computer Show ήταν η πρώτη εκπομπή video games στην Ελλάδα, γιατί νόμιζα ότι ήταν το βαδίζοντας προς το 2000. Αλλά μου το είπες, οπότε μπορούνε, θέλω να δείτε, παιδιά, αυτά τα επεισόδια, γιατί αξίζουν. Και ο Αντώνης, δηλαδή, έχει πάρα πολύ κωμικό τρόπο πώς παρουσιάζει και τα παιχνίδια. Και φυσικά όμως είχες και μια σοβαρότητα και στο πώς έλεγες, συγγνώμη, για τις κονσόλες. Θυμάμαι, έχω κάνει focus σε ένα επεισόδιο σαν Sega fan, που μιλάς για το Master System το 1 και το Mega Drive, που είχαν έρθει τότε από το Athens Club, και το αναλύεις πολύ επαγγελματικά, δηλαδή ούτε σαν να το έκανες χρόνια. Βέβαια, αυτό βοηθούσε και ότι έγραψε στο περιοδικό τα ίδια πράγματα, αλλά ήταν πολύ ολοκληρωμένο, ήταν πολύ ωραίο αυτό που έβλεπα. Τι να πω, λοιπόν, αυτές ήταν οι ερωτήσεις, Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που... Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ξανακάνουμε κάτι στο μέλλον, και το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια μέρα θέλω να πάμε και μια βόλτα με τις μηχανές παρέα. Γιατί έχουμε να μιλήσουμε και για το Μωτό που ήσουν δημοσιογράφος εκεί, κοντά 10 χρόνια στο Μωτό. 11 χρόνια. 11 χρόνια, ναι. Δηλαδή, σε διάβαζα, εκεί σε διάβαζα πιο καλά, σαν ενήλικος, ας πούμε. Σε θυμάμαι, δηλαδή, περισσότερο εκεί παρά... Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, γιατί στην επαγγελματική μου πορεία, στην επαγγελματική μου ζωή, ασχολήθηκα μόνο με αντικείμενα τα οποία με ενδιέφεραν. Δηλαδή, σαν έφηβος και σαν πιτσιρίκι, εκτός από το ποδόσφαιρο, είχα τους υπολογιστές και τις μοτοσυκλέτες. Έτυχε, τα φέρει η ζωή, τα φέρει η τύχη, τα φέρει η ικανότητα, δεν ξέρω τι. Η πρώτη μου δουλειά μεγάλης διάρκειας ήταν σε περιοδικό για υπολογιστές. Η δεύτερη μου δουλειά μεγάλης διάρκειας, όταν γύρισα από το στρατό, ήταν σε περιοδικό για μοτοσυκλέτες. Μετά ήθελα να ασχοληθώ με τα οπτικοακουστικά. Ασχολήθηκα με τα οπτικοακουστικά. Εντάξει. Ναι. Το timing στη ζωή παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά μην πιάσουμε τη φιλοσοφία τώρα. Είναι άλλη ιστορία. Εντάξει. Πάντως θέλω σε κάποιο επεισόδιο, τα έχουμε μιλήσει εμείς πιο πριν βέβαια, να πούμε επίσης ότι παιδιά του ο Αντώνης δούλευε και στην αρχή της Nintendo στην Ελλάδα, παιδιά στην Nintendo, στην αντιπροσωπεία. Mm-hmm. Αλλά εκεί αυτά να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτό θα κάνουμε ένα άλλο επεισόδιο. Θα κάνουμε άλλο επεισόδιο. Αυτά. Να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πολύ για αυτό που κάναμε και που έφτιαξε το βιντεάκι για την ανάμνηση του CPC. Πιστεύω θα αρέσει στον κόσμο και τι να πω, εύχομαι καλή συνέχεια. Stay safe που λένε τώρα και με το COVID συνέχεια. Έτσι, έτσι. Και να τα πούμε ξανά στο μέλλον. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Ελπίζω να μάθατε αρκετά πράγματα από την κουβέντα μας με τον κύριο Λεγόπουλο, γιατί όπως είπαμε ήταν ένας πολύ διάσημος τότε συντάκτης του περιοδικού Pixel και τα λοιπά, με πάρα πολλές γνώσεις, έχει να διηγηθεί πάρα πολλές ιστορίες, γνωρίζει πράγματα που πολλοί από εμάς δεν έχουμε ιδέα, γιατί ήταν τότε, όπως ακούσατε, μέσα στα μπούνια με όλη τη φάση αυτή. Οπότε τιμή μου και πάλι μεγάλη που ο κύριος Λεγόπουλος δέχτηκε να είναι σε αυτό το αφιέρωμα. Εν τέλει κλείνουμε αυτό το σημερινό επεισόδιο. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Εγώ το διασκέδασα πάρα πολύ. Ο Amstrad είναι κάτι το οποίο ήρθε για να μείνει και να παίξω και μαζί του παιχνίδια, να αγοράσω και κάποια που έπαιζα μικρός σε γνήσια μορφή κτλ. Θέλω τα σχόλιά σας όσοι είχατε Amstrad και όσοι δεν έχετε, αν μετά από αυτό το επεισόδιο πιστεύετε ότι σας πόρωσα λίγο και θέλετε να το αποκτήσετε. Ξέρω ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δελφίνης που μου έδωσε τις δισκέτες δεν ψήνει, γιατί και τότε που τον πήρε ο πατέρας του μου λέει εγώ δεν ήθελα να παίζω, ο αδερφός μου λέει έπαιζε, εγώ λέει τον έφτυνα. Οπότε όμως σίγουρα κάποιοι θα ίσως να γουστάρετε να θέλετε να αποκτήσετε και εσείς έναν Amstrad για φάση ρετρό. Περιμένω τα σχόλιά σας λοιπόν, όπως είπα, περιμένω το like σας, περιμένω το subscribe όσοι είστε νέοι φίλοι στο κανάλι. Αυτά από μένα, Νίκος Console Hunter. Τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά φίλοι μου, keep it retro και stay safe.